χαλί εισαγωγής. Δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει τόσο καιρό. Τα λέει από μέσα το καλλιτέχνας, ο άνθρωπας. Αλλά έχουν ένα βάθος, έχουν μια ανιδιοτέλεια. Έχουν ένα πνευματικό αβαβάου παπαπάου. Τι σου λέγα. Ρε μελέτη. Ρε μελέτη. Πηγαίνει σε Μενεγάκη, δύο ξανθιές που είναι στη frisbee list πολλών αντρών. Δύο ξανθιές που αποτελούν, να πω, μύχιο πόθο πολλών αρσενικών αυτής της χώρας. Θα μπορούσα να μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό ότι την ποθούμε και εμείς. Ναι, και θα το κάνω, γιατί όχι. Δίδυμο εκπληκτικό. Δίδυμο που το φανταζόμαστε να κάνει διάφορα όμορφα πράγματα, όπως να πλέκει pullover κατά διάρκεια του χειμώνα, θα είναι βαρύς ο χειμώνας. Να παίζει ρακέτες. Από αυτά όμως θέλω με αυτό που είναι το φτερό, να πούμε, το badminton. Το οποίο ακούγεται σαν περιοχή της Αγγλίας ή σαν δεξί μπακ της Everton. Τι έγινε? Καλά ρε μάνα, πήραμε το badminton. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Γκολ από το badminton. Παγώνει το Old Trafford ο badminton. Επίσης, να παίζουν τσανταλίνα μανταλίνα η Ελένη με την Ελεονόρα. Τσανταλίνα μανταλίνα, μια σωλήνα, πόσα είναι αυτά? Καμία δεν θέλω να στο μαξιλαράκι. Όλες θέλουμε εκεί στο διάδρομο. Επίσης να παίζουν τάβλη. Να παίζουν τάβλη. Ωραίο είναι το τάβλη. Διάφορα έχει το τάβλη. Έχει γκιούλ, έχει φεύγα, έχει πόρτες, έχει πλάκωτο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ρε παιδί μου, διάφορα παιχνίδια για να μην βαριέται κάποιος. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αφήσω πονηρά υπονοούμενα, αν το μυαλό σας έχει φύγει σε τέτοια μονοπάτια. Λυπάμαι, πραγματικά, βαθύτατα. Λυπάμαι. Τη ρωτάει λοιπόν, καλά, γιατί είσαι ντυμένη, θα το πω σε ελεύθερη απόδοση, γιατί είσαι ντυμένη σαν καλόγρια σήμερα, με ένα ζιβάγκο σαν το λαλιό δεκαετία 80, μέχρι πάνω, μέχρι το λαιμό, δεν έχεις δείξει, λέει, ούτε χαμογελάκι, της είπε. Χαμογελάκι είναι χαράδρα που ρίχνει τα δέματα, τα μεγάλα, τα courier που βγαίνουν στην Αθήνα σε μισή μέρα. Λέει, ο Θοδωρής είναι βαθιά παραδοσιακός και συντηρητικός. Ωπα, Ελεονόρα. Και πήρε εσένα. Μπράβο στο Θοδωρή. Γιατί εγώ μέχρι πρόσφατα θυμάμαι εκεί στη θάλασσα με τις ανίδες που ήταν όλα κόφτης, φίλε. Όλα ανάποδο σήμερα της Mercedes. Αυτή λοιπόν ήταν η εισαγωγή μας σήμερα, άκρος αθλητική, κυρίες και κύριοι. Τι, δεν είπα καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους κουπερχοπίνο καψούριδες! Το λέω τώρα το καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους κουπερχοπίνο καψούριδες! Για πάμε! Για πάμε! Για πάμε! Πάμε και σήμερα να κάνουμε δύο ραδιο ψυχοθεραπείο! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στι αναχώρια, στη μελαγχολία! Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια τη κατάθλιψη! Να τη ρίξουμε στι διαφημιστικέ πινακίδε, να την εκθέσουμε! Να τον δείχνουν σήμα στα bloopers και στι δυτικέ εκπομπέ, κυρίε και κύριοι! Είχε bloopers και στο χωριό σου, μόνο! Μάθαμε και τα bloopers. Επίση, για ποια έλεγα πριν, για ποια συζητούσαμε για τη μελέτη σου, έλεγα. Για την Τσιμτσιλή. Και η Τσιμτσιλή σήμερα με ένα pullover μέχρι πάνω. Τι παίζει, φίλε, είναι μόδα. Τώρα, άμα δει τα νούμερα σήμερα να κάνουν βουτιά, αύριο θα έχει Όλυμπος και ο Κίσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι και εσύ σήμερα. Λες να τη είπε τίποτα, πώς το λένε τον άντρα, τη σοφό. Καλά, ρε, εδώ τώρα δεν βγαίνει ο στραβωστό μου, καλά. Εσύ πήρε το σοφό και άλλε παντρεύτηκα του μπουφού. Μα όχι είναι το επίθετό του, άσε ρε με το επίθετό του. Τώρα εντάξει, να πούμε. Οκ. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα ωραία πράγματα να πούμε. Να ζητήσουμε για μπαλίτσα. Θα κάνουμε αντίστροφη βέτηση. Έχουμε σήμερα καταπληκτικό ηχοσύστημα Sony αξίας 120 ευρώ. Στερεοφωνικάρα. Να μπει σε σπίτι, να μπει σε δουλειά. Καταπληκτικά πράγματα. Διότι ξεκινάει η περίοδος Sony στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Μιλάμε για το συνώνυμο με την τηλεόραση. Τέτοια έχω και εγώ, να σου πω δηλαδή. Πέτυχε τόσα χρόνια και με έχει βγάλει παλικάρι. Όταν μιλάμε λοιπόν για τηλεόραση, μιλάμε για Sony. Διαθέτει αυτή τη στιγμή την πιο φωτεινή και αξιόπιστη οθόνη. Να επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι χορηγός πρώτης ώρας στα Ανδρέα Παπανδρέου 10 το Κορδελιό. Να συγκρίνετε με τα ίδια σας στα μάτια όλες τις οθόνες, θα διαπιστώσετε ότι η Sony έχει την πιο κρυστάλλινη
εικόνα. Πολλές φορές μου λέει ο Παμπουκίδης, έρχονται πελάτες στο κατάστημα, με ρωτάνε ποια τηλεόραση να επιλέξω και πόσα χέρια πρέπει να έχει τηλεόραση. Και του λέω, πιστέψτε στα μάτια σας, δείτε μόνοι σας. Πολύ ωραίο. Και πράγματι, τηλεόραση Sony έχουν τα πιο καθαρά χρώματα που κερδίζουν σε σύγκριση με τον οποιοδήποτε ανταγωνιστή. Μάλιστα, οι νέες τηλεοράσεις Sony διαθέτουν και λειτουργικό Android, που είναι η τελευταία λέξη στην τεχνολογία, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες της smart τηλεόρασης με το λειτουργικό Android. Η τηλεόραση θυμίζει τηλέφωνο, αφού διαθέτει εφαρμογές που τρέχουν και στα κινητά. Πρόσθεσε όλα αυτά ότι η Sony είναι η πιο αξιόπιστη τηλεόραση, αφού είναι αυτή που πάει πιο σπάνια σε σέρβις. Επιπλέον, υπάρχει μια επιλεγμένη σειρά μοντέλων που διαθέτει πενταετή εγγύηση. Αυτά. Τηλεοράσεις Sony. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και εκεί θα δείτε πραγματικά ότι μιλάμε για θαύμα της τεχνολογίας. Στην πρόσφατη εκδήλωση που παρουσίασα εκεί, κάνω έτσι, βλέπω δίπλα, λες και ήμουν εκεί, λες και είχα απλά ένα περιθώριο τηλεοράσεις που δεν έχουν ούτε περιθώριο πλέον, σαν να ήμουν εκεί ζωντανά τα χρώματα. Αυτά από τη Sony. Δεν ξεχνάμε ότι σήμερα λοιπόν η Sony, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, και η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης φυσικά, στη συνεργασία αυτές οι δύο μεγάλες εταιρείες, μας προσφέρουν ένα ηχοσύστημα Sony. Δεν υπάρχει πιο αξιόπιστο. Αξίας 120 ευρώ. Μόνο στη μία εκπομπή, μόνο εδώ! Τελευταία εκπομπή παρουσίασης, κάμερα σε μένα! Ε, έτσι δεν το λέει ο Λιακόπουλος, το λέει. Κάμερα σε μένα! Κι όλοι βέβαια έτσι λένε, εδώ, κάμερα σε μένα. Λοιπόν, 120 ευρώ ηχοσύστημα. Γράφεται FM, αφήνουτε κενό και το μπουμπουνάτε στο 54526. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση σήμερα, να μας επιτρέψει. Θα πούμε και ωραία πραγματάκια. Ήδη ήρθαν μηνύματα. Γράφετε λοιπόν FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά. Εννοείται πρώτη ώρα χορηγός επίσης και Εσκιάδης υγραέριο. 23-14-73-118. Μην πηγαίνετε άλλα μπάλα της Παρασκευής στο γάλα σε όποιον λέει έχω μανάβικο, βάζω και υγραέριο. Πουλάω σε γιονάρες όλυμπους με από κάτω με τη μασέλα για να παίρνει και πετραδάκια, να το σένεις και να ακούγεται στην άσφαλτο. Βγάζω και υγραέριο. Τι κάνεις εσύ, εγώ φίλε ψήνω μπιφτέκια, βάζω και υγραέριο. Εσύ, εγώ είμαι δίτης, να πούμε βγάζω φαφίκια και σφουγγάρια, αλλά βάζω και υγραέριο. Δεν είναι έτσι, δηλαδή ο καθένας, πώς το λέει πολύ ωραία η γλώσσα μας, υπέροχη αυτή η γλώσσα, πιο πλούσιο. Έκαστος ευώ ετάχθη. Ο καθένας για να κάνει κάτι. Βάλαμε εμένα να κάνω εκπομπή για τη γενετική, να πούμε, για την πολιτική. Θα τα κάνω, φίλε. Μπίπιπ καπέλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έκαστος εφό ετάχθη. Ο υγραέριος λοιπόν είναι ο Εσκιάδης. Εκεί ο Μίστερ Υγραέριο. 512 χρόνια εμπειρία στο αυτοκίνητο. Ξεκίνησε να πάει, είπαμε, στον Τροϊκό Πόλεμο ο Οδυσσέας και λέει, μάγκες τι κάνουμε, μπούμε με κανένα μεγάλο τζιπάκι? Όχι ρε φίλε, πολύ κοινότυπο. Με καμιά τρίρη έτσι να πούμε. Άσε τώρα, έχουν μπει όλοι με αυτά τα καράβια πάνω, με αυτά τα δύο φορά. Μαλαμπίπιπ. Εσύ, παιδιά, πάμε με έναν αιμόπτερο από πάνω έτσι. Δεν θα είναι πολύ φανταχτερό. Θα μας δείξουν και τα κανάλια. Θα γίνουμε viral. Όχι, 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 λέει ο Οδυσσέας. Ψάχνω κάτι άλλο, φίλε, ψάχνω κάτι άλλο. Σταμάτα και εσύ, ρε φίρμα, να πούμε πώς την έχεις δει. Τόσοι είμαστε εδώ πέρα από την Ελλάδα. Εσύ, Μουντρούχε, Επτανησιώτη, Στραβοστόμη, έμαθες τι γίνεται στο σπίτι σου, του λένε και μαζεύτηκαν οι. Άσε τι γίνεται στο σπίτι μου, αυτή με περιμένει εμένα, ρε. Έχω το σκύλο μου να φυλάει. Έχω το οδυσσόσκυλο. Αυτό είναι κατά το σαντόσκυλο, αγγελόσκυλο. Υπάρχει το οδυσσόσκυλο. Αυτό είχε σκύλο που τον περίμενε. Πώς λέγεται το σκύλο, Αργό. Έγινε για κανάλι μετά, Αργό TV. Λοιπόν, τον περίμενε. Εμφανίστηκε πολύ συγκινητική ιστορία, φίλε. Έχει βάλει πολύ συνέστημα μέσα. Ο Όμηρος. Πολύ δυνατό ήταν ο Όμηρος. Φίλε, πολλά αντίτυπα. Φαντάζεσαι να υπήρχαν σε ηλεκτρονική μορφή αυτά. Πατήστε odyssia.gr, μπείτε να δείτε τη συνέχεια, τι είχε γίνει, να πούμε, άλλο με τη φτέρνα εκεί, με τα βέλη. Σε βουτάει που σε βουτάει, βρε, η μάνα σου! Ήταν ανάγκη, κάνε έτσι και πιάσω και από τη φτέρνα! Και πήγες με το ξόφτερνο, του λέει ο Πάτροκλος. Πού πας, ρε μαλάκα, πού πας! Πού πας! Όχι, λέει, θα βγω! Κάτσε, ρε παιδί μου, φεύγεις έτσι! Και έγινε το μουχαμπέτι. Ξαναγυρίζει στο υγραέρο λοιπόν, γιατί έτσι γίνεται, φίλε, η δουλίτσα. Με αυτόν τον τρόπο φτάνει σε ένα σημείο και λέει, μάγκες, ούτε με αερόστατα, αφήστε τα αυτά. Τι, θα μπούμε με ένα ξύλινο άλογο. Πω, από ξενέρωμα. Ξύλινο άλογο, τι είναι αυτά, ρε! Τι να φτάσει υποδρομίες, θα τρέξουμε. Εσύ το σκέφτηκες. Εγώ λέει, θα είμαι, λέει. Και θα το κάνουμε, θα μπούμε, λέει, μέσα στην κοιλιά του αλόγου. Πω, σιγάρα το ζωόφυλλο. Πριν πάμε όμως, θα πάμε από τον Εσκιάδη και θα βάλουμε υγραέριο, γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται με βενζίνη. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία με τον Εσκιάδη. Εδώ είμαστε.
Α, φοράει Ζιβάγκο η Τσιμψιλή, αλλά από κάτω, φίλε, είναι για να μείνει όποιος βλέπει. Το μείνει, εσύ το γράφετε όπως θέλετε, όπως η Μίνι Μάους. Είναι λίγο η Μίνι Μάους, είναι λίγο... Η Ντέζι, ποια είναι η πιο γκρινιάρα, η Ντέζι είναι που είναι μόνιμο στην γκρίνια. Κοιτάξτε, όταν ο Ράντος σου μιλάει, έτσι θα κάνεις δηλαδή. Τι θα κάνεις. Εδώ είμαστε με εκπληκτικό δώρο Sony από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Μας φαίνεται μια αιωνιότητα από τότε που έχει να παίξει ο Κάρα στο πρωτάθλημα. Γενικά έχουμε να δούμε Super League. Εθισμένοι μπαίνουμε και βλέπουμε παλιά βιντεάκια. Με πιάνει μια μελαγχολία. Βάζει γκολ ένας και τρέχουν οι υπόλοιποι. Και θέλετε να σας πω ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Καταρχήν ποιος είναι αυτός που βάζει τον γκολ. Αυτός! Ένα μηδέν. Και όντως ήταν. Βάζει γκολ ο Γκαρσία και τρέχουν. Να τον εγκαλέσει. Προσέξτε τώρα. Βάζει γκολ ο Γκαρσία που δεν έβαλε και πολλά γκολ ο Γκαρσία γιατί ήταν άλλη θέση του. Πέντε όλα έτσι. Τίμησε. Άμα φορούσε το 112 στη φανέλα θα βάζει 112 αδερφέ. Δεν το ξέρουμε. Λατρεμένο νούμερο το 5. Το καραγουστάρω. Το τρελαίνομαι για το 5. Το φορούσε όταν έπαιζα μπάλα. Το φορούσε ο Μπέκεμπάουερ που ήταν ίδαλμα. Το φόρεσε μετά ο Γκαρσία. Δηλαδή το 5. Είχα ένα κόλλημα με το 5. Δεν ξέρω γιατί ρε παιδί με το 5. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μια λατρεία, μια αγάπη. Και όταν ήρθε και φόρεσε. Πάει, έχω καψούρα με τον Ζιντάν. Τρελή! Τρελή καψούρα! Παίζει τη Γιουβέντους, το λατρεύω τον Ζιντάν. Είναι ίδαλμα. Φοράει στην Γιουβέντους το 21 και το 10. Και φεύγει από τη Γιουβέντους και πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Προλαβαίνουν, τυπώνουν 1 εκατομμύριο φανέλες οι μαϊμουδέ μαδριλένοι και βγάζουν τα περίπτερα αυτά να πούμε στα κιόσκια, στην παραλία που κάνεις βόλτα σε κάτι περίεργα με σουβενίρ και αυτά και τυπώνουν μπλούζες με το 10 και εμφανίζει συνέντευξη που λέγε γεια σας, καλό στο παιδί ρε, έλα ρε Ζησού, παιδιά, να η φανέλα που διάλαξε και βγάζει το 5 φίλε και τρελαίνομαι, το 5 ρε φίλε, από πού και ως που το 5 είναι νούμερο στόπερ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κάποια εποχή τα νούμερα χαρακτήριζαν και τη θέση όπως. Πριν οι ομάδες αποφασίσουν, μάλλον πριν αποφασίσει η FIFA και η UEFA ότι θα είναι μόνιμο το νούμερο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μάλιστα θα αναγράφεται και το επίθετο, έδινε στη λίστα και έλεγε 5 δασκαλάκης, 6 τατσαρός, αυτό δεν άλλαζε. Αλλά δεν είπανε normal νούμερα, ας πούμε. Χάλασε μετά γιατί δεν μπορούσε να είναι μόνιμα να έχει το 6 όλη τη χρονιά ο δασκαλάκης γιατί μπορεί να τραυματιστεί. Τι κάνανε λοιπόν, τα δώσαν τα νούμερα, δεν αλλάζανε και έχουμε τώρα νούμερα από σουτιέν. Τι φορά αυτούς φοράει το 72, λέει το 66, το 80, αυτά δεν είναι νούμερα από σουτιέν. Δεν τα ξέρω τα νούμερα από τα σουτιέν, εντάξει, οκ, έχουμε τα κιλά μας αλλά δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Λέγαμε όμως, αυτός είναι δεκάρι. Είναι εξάρι, δηλαδή ήταν επιθετικό χαβ, ο κεντρικός, ο μπαλαντέρ. Είναι εξάρι, είναι αμυντικό χαφ. Τι είναι αυτός, είναι εννιάρι, είναι σεντρεφόρ. Αυτός πεντάρι, το 5 ήταν λίμπερο στόπερ, έτσι, λίμπερο κυρίως. Το 4 ήταν ο στόπερ, αλλά τέλος πάντων εκεί υπήρχε μια, το 4 με το 5. Το 3 ήταν αριστερό μπακ, δεν υπήρχε περίπτωση τώρα. Βλέπω το Μάτος, παίζει δεξί μπακ και φοράει το 3, μου φαίνεται ακόμα, δεν το έχω συνηθίσει. Ή το αριστερό μπακ είναι στόπερ ο Σαμπράνο και φοράει το 2. Ποιο φοράει, ο Σαμπράνο το 2 δεν φοράει. Δηλαδή, μου κάνει κάπως ρε παιδί μου. Κάπως πήρε. Το 11 ήταν το αριστερό εξτρέμ. Το 7 ήταν το δεξί εξτρέμ. Τέλος. Το 8 ήταν το οκτάρι, φίλε. Δεν άλλαζαν αυτά τα πράγματα. Κάθε νούμερο είχε χαρακτηρισμένη και τη θέση. Και μετά ξαφνικά έβλεπε το τέρμα, φόρεσε. Ο Φιλιόλ στο Μουντιάλ του 1978 φόρεσε το 7 και πήρε ο Οσβάλντο Αρντίλες το 1. Και ξέρετε γιατί? Γίνεται μια μανούρα μέσα στα αποδυτήρια ποιος θα πάρει το 10. Όχι εγώ το 9, όχι εγώ το 10, γι' αυτά τρελαίνε το Μπιλάρδο, νομίζω πρέπει να ήταν ο Κάρλος Μπιλάρδο, προπονητής, και λέει ρε κουφάλες με αλφαβητική σειρά τα ονόματα. Ε, τι, όχι με αλφαβητική σειρά, δεν με ενδιαφέρει. Και βγαίνει ο Αρντίλες που είναι από αλφα το όνομά του και βγαίνει με το 1 στην πλάτη. Μετά εδώ βέβαια το έκανε και ο Παντελής Καφές. Το έκανε και ο Ναπολεόνι. Δηλαδή θυμάμαι 2-3 παίκτες που φόρασαν το 1 στην πλάτη. Γελίο για μένα. Σαν όψη, οκ. Okay. Ενώ ο Παντελής ήταν και πάντα και συμπαθής και μπαλίτσα, ωραία έπαιξε τον ΠΑΟΚ και κύπελα πήρε. Αλλά
Θέλω να πω, βγαίνει και βγαίνει. Και το βλέπουμε τότε τον Αρντίλες με το νούμερο 1 στην πλάτη και ο Φιλιόρ που ήταν τέρμα φορούσε το 7. A, B, C, D, E, F. Ναι, αλλά ο Μάριο Κέμπε το 10 όμως, έτσι. Δηλαδή, κόλλες στους άλλους, κοκοκό, Μιμίκος και Βοκτάς και Κοτονοστιμιές Άγγελος. Που θα δώσουμε αύριο σακουλίτσα. Γιατί σήμερα έχουμε Sony δώρο. Να δώσω αύριο. Δώσαμε χθες τραπεζάκι. Ενός μήνα με κρέατα γεμάτο από κρεοπολείο Μιχάλης. Κάθε μέρα θα δίνουμε. Δεν είμαι από την πάρω, είμαι από τη δίνω. Όσο μπορούμε. Τι έλεγε το Κάσα, πήγαμε τροϊκό πόλεμο. Φύγαμε για το 5. Βλέπω λοιπόν, επειδή έχουμε τώρα σύνδρομο στέρησης και δεν έχουμε να δούμε κάτι από τα τωρινά. Και είναι και στενάχωρο. Αν είχαμε κάνει ένα διπλό στο ΆΚΑ ή ένα διπλό στο Καραϊσκάκη, θα μπαίναμε να τα ξαναδούμε. Δεν θέλω. Θέλω να βάλω γραμμή τάφρο με κροκόδηλους. Με δυο στόματα και ουρές μαστίγια. Και να πέφτει και η ξύλινη η ράμπα. Τάφρο. Από εδώ και πέρα δείξτε πράγματα. Φίλε Ρασβάν Λουτσέσκου. Τέτοια στήριξη δεν είχε δώσει ούτε ο Σίσι Κάπουελ στην Ίντεν. Τέτοια στήριξη. Στα Τίθα Σανιάτα, όχι στα Τίθα Σανιάτα, Σάντα Μπάρμπαρα. Μεγάλη χάρη της. Σάντα Μπάρμπαρα είναι για Βαρβάρα. Από εκεί ξεκίνησε. Το παλικάρι που το έγραψε το σύριαλ, δηλαδή το παλικάρι το οποίο έφυγε και ίδρυσε την περιοχή σαν τα Μπάρμπαρα, είχε και στο χωριό σου, σαν τα Μούτρα ζωντανό, όχι σαν τα Μπάρμπαρα. Και έμενε φίλε Διογένους. Φεύγει λοιπόν, πάει και στην Αμερική και λέει τι γίνεται, τι να γίνεται. Εδώ τα παιδιά την περιοχή πώς τη λένε. Λέει δεν έχουμε όνομα. Α, παιδιά, θα τιμήσω λέει την εκκλησία που είναι δίπλα στο ναό, εκεί που έκανα και εγώ τη βάφτιση του Θάνου. Και θα βαφτίσω και βαφτιστήρι, φίλε, 6 Μαΐου θα γίνω νονός για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, μεγάλες στιγμές. Το παιδάκι, το υπέροχο αγοράκι του φίλου μου, του Απόστολου του Μιχαλίτσιου. Και λέει, μάγκες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι, εδώ να μην έχει περιοχή, πώς θα την ονομάσουμε. Εγώ λέει στην Αγία Βαρβάρα εκεί, Λαμπράκι, Κονίτσι δηλαδή, Μικράς Ασίας, Διογένους, αυτά, Χαρόντα νομοθέτου, Αθηναγόρα. Τι, ε? Διαγόρα, καλά εννοείται φίλε. Διαγόρα, τα γυράδικα χωρίς τα γυράδικα που πάμε, ρε φίλε. Και λέει πώς θα την ονομάσω, λέει Σάντα Μπάρμπαρα. Και έκλεισε. Και το κάνανε και σύριαλ. Αυτά μαθαίνετε. Μαθαίνετε μπαλίτσα εδώ, γεωγραφία, ιστορία, πατριδογνωσία, φυσική ιστορία. Τα πάντα όλα, ρε φίλε. Τα πάντα όλα. Κληρώνουμε, είπαμε σήμερα, ηχοσύστημα καταπληκτικό Sony. 120 ευρώ. Ηχοσύνολο. Καταλαβαίνετε, στερεοφωνικό υπέροχο για το σπίτι, για τη δουλειά, για το εξοχικό, για οπουδήποτε γουστάρετε, οπουδήποτε θέλετε. Ένα ζηλευτό ηχοσύστημα, καταπληκτικό, Sony, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, τι σημαίνει Sony, απόλυτη εγγύηση. Και στη τηλεοράση και παντού. Και παντού! Καλημέρα Παλαλέ του ραδιοφώνου, πάε τα έτσι όμορφα, πάε τα έτσι όμορφα. Πως πάντα, λέει ο Πόντιος. Γεια σου Πόντιε! Καλημέρα στον Γιώργο τον Δερμιτζάκη, γεια σου Βασιλική. Καλημέρα, να σε καλά Χριστίνα μου, να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα στον αέρα, οκ. Okay. Προχωρούμε λοιπόν, και έλεγα, τι, τελειώσαμε με το 5, τελειώσαμε με τα νούμερα. Τα πάμε, ξαναγυρίζω στα δικά μας. Βάζει γκολ λοιπόν ένας, και είναι ο Πάμπλο, και τρέχουν να τον αγκαλιάσουν. Ο Μουσλίμοβιτς, ο Κοντρέρας, ο Λίνο, ο Κοσεϊσάο, ο Βιερίνια, ο Σορλέν. Δηλαδή, 5 άτομα που δεν θέλουν να χάσουν ούτε στη μακρινή γαϊδούρα. 5 άτομα που δεν θέλουν να χάσουν ούτε το χρόνο τους. Που δεν θέλουν να χάσουν ούτε τον ύπνο τους. Δεν θέλουν να χάσουν ούτε την υπομονή τους. Που παίζανε μπουνίδια για ένα πλάγιο ράουτ στην προπόνηση στη Μεσίβρια. Όταν ο γυμναστής σφύριζε ανάποδα και μετά βγαίνανε αγκαλιασμένοι από το γήπεδο. Γυρίστε το, Λεβέντες. Πραγματικά δεν έχει χαθεί κάτι ακόμα. Πραγματικά ο κόσμος έβγαλε στεναχώρια γιατί σας είδε με τα χέρια κάτω να πηγαίνετε και να χάνετε από αυτούς που φέτος είναι τίποτα. Στη χειρότερη κατάσταση. Και ο πράσινος και ο κόκκινος και ο κίτρινος.
ακόμα δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πώς χάσαμε από αυτούς φέτος, πώς πήγαμε, με τι διάθεση βγήκαμε, τι αντίσταση προβάλαμε, τι αντίδραση δείξαμε μέσα στο παιχνίδι, πώς χειριστήκαμε αυτά τα δυο μάτς. Θα ήμασταν τώρα, μην βάλω τώρα και τα άλλα με Απόλλωνες και Λάρισες μέσα και Λεβαδιακούς, θα ήμασταν με τι διαφορά τεράστια. Όμως, επειδή και οι άλλοι ήταν αυτόχειρες αγωνιστικά και ποδοσφαιρικά και κλωτσίσαν βαθμούς και επειδή φέτος δεν έχει το μόνιμο σπρόξιμο ο δαφνοστεφανωμένος του Πειραιός που θα είχε φύγει τώρα με τις παλιές διαιτησίες και τα σπρόξιματα τουλάχιστον καμιά 15 βαθμούς μπροστά, να πανηγυρίζουν, κάντε ομάδα, αυτά, Ολυμπιακέ, Μαρινάκης, αποθεώσεις και τέτοια, μικρά γαλματίδια έξω από το Καραϊσκάκης, αποθεώσεις. Ο Σάββας να βγαίνει όπως βγαίνει και τώρα που λέει δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε που θα φτάσει ο Μαρινάκης στο Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, αδερφέ. Πραγματικά δεν μπορούμε. Και αυτό το θέμα με την υγεία του, αν είναι όντως άρρωστος ο άνθρωπος τόσο βαριά, ας τον προστατέψουν οι δικοί του άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει την αρρώστια την άσχημη, πρέπει να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει. Δεν του δίνει άλοθη αυτό. Μόνος του ας προστατέψει την ηλικία του και ας πάει κάπου ο άνθρωπος ήρεμα και ωραία να λύσει και το θέμα με την υγεία του. Μακάριο, αν δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αλλά δεν είναι αυτό αντίβαρο, επειδή ξέρεις, επειδή έχει υδροχό, να τώρα τον αφήνουμε και λέτσι μαλαμπίπιπ. Ας τον προστατέψουν οι δικοί του άνθρωποι, την ηλικία του, τα χρόνια του και πολλό μάλλον δε την ασθένειά του. Δηλαδή, πού το λέει αυτό, ότι άιντε, βγαίνουμε και λέμε ότι να είναι, σου δίνει αυτό ένα άλλο, ρε φίλε. Σοβαρά, μιλάτε. Τι λέτε, ρε λεβέντες, θα πούμε. Για πηγαίνετε λίγο στη γωνία να δείτε αν ερχόμαστε. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό γιατί είναι λεπτό το θέμα και δεν θέλω να πω παραπάνω. Τώρα λοιπόν, που ακόμα στη βαθμολογία είμαστε μια ανάσο ένας με τον άλλον, αλλάξτε το. Ρασβάν, δεν υπάρχει πλέον η δικαιολογία. Να, προχθές ήρθα. Τέλος. Μεθαύριο, φίλε, κόβουμε τη γαλοπούλα. Φτιάχνουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήρθες τέλη Αυγούστου, είναι μέσα Νοεμβρίου. Και τα μάτσα αυτά είναι τώρα καθοριστικά. Και με τον Ατρόμητο τη Δευτέρα και μετά τα δύο εκτός έδρας με Πανιόνιο και Ξάνθη και μετά να έρθουμε εδώ με Βάζελο. Κάνα τον Εγγυνιακό, δεν τον αναφέρω καν το κύπελο. Να έρθουμε εδώ μετά με το Βάζελο, να είναι κατάμεστη στη Τούμπα, να σφίζει από τρέλα, από πάθος, να έχουμε κάνει συνεχόμενες νίκες και να φύγουμε μπροστά, να τους αφήσουμε πίσω τους άλλους. Γιατί παίζουν και μεταξύ τους οι άλλοι τώρα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ την Κυριακή. ΑΕΚ Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι τώρα που παίζουν. Νομίζω. Στην έδρα του Παναθηναϊκού παίζουν. Γιατί κοιτάνε, διάβαζα προθέσεις που μαζεύουν φράγκο-φράγκο, κοιτάνε πώς θα πληρώσουν την Boca Juniors. Για τον ένα που παίχτη που αγόρασε και δεν έχουν πληρώσει ποτέ. Άρα βρείτε την ευκαιρία. Δείξτε πρόσωπο. Εσείς που ήρθατε με μεγάλες προσδοκίες και δεν έχετε δείξει ακόμα πράγματα. Ρόμπερτ Μακ. Φίλε καλέ. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε μέχρι στιγμής. Zero, φίλε. Στο είπα και όταν σε συνάντησα στην Αριστοτέλους να πίνεις καφέ με την παρέα σου. Σε ευχαριστούμε που επέλεξε εμάς να έρθει. Γιατί είχε προτάσει ο Μακ να πάει και αλλού. Σε καλά πρωταθλήματα. Σε ευχαριστούμε, αλλά περιμένουμε πράγματα από σένα. Δεν έχουμε απορία αν μπορείς ή όχι, γιατί ξέρουμε ότι μπορείς. Σε ξέρουμε, δεν ήρθες από το Λιχτενστάιν. Ένας άγνωστος παίκτης που πρώτη φορά βλέπει και λέμε ρε, εσείς. Αυτός δεν μπορεί. Είναι υπερεκτιμημένος. Δεν κάνει αυτός. Δεν είσαι ο Σεκού ο Λίσσα, να πούμε, ο Καμαρά που ήρθε και ο Καμαρά και ο Ροτοντά. Δεν είσαι ένας που. Εσείς, πού τον βρήκαν αυτόν. Πού τον πετύχαμε αυτόν και τον φέραμε. Πόσες φορές το έχουμε πει. Ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις. Θυμόμαστε τι μπορείς να κάνεις. Θυμήσου το και εσύ. Και αυτά να δεν είναι η θέση και στο 4-4-2 να πιο κοντά στον επιθετικό και ήσουν μια ζωή αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ. Μπες και πάτα τους. Μην κάνεις να λησμονούμε, μην κάνεις να επιθυμούμε και να νοσταλγούμε τον Ενρίκε, τον φίλο μας που παίζει στην Καραμπάχ. Και δεν πρόκειται να έρθει το Δεκέμβρη. Ξεχάστε το. Οι άλλοι εκεί τι κάνουν δηλαδή, είναι μαλαμπίμπιδες. Που πληρώσαν 500 χιλιάρικα για τον παίχτη. Και βγήκαν τεχνικοί διευθυντές, βγήκαν ο πρόεδρος, αυτά και λέει: δεν υπάρχει πουθενά, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και βγήκε και ο Μίχελ χθες σε ξένο μέσο ενημέρωση και λέει ότι αφού αποφάσισαν να τον κρατήσουν, λέει, και παρά τον αποκλεισμό από το Champions League στο πρωτάθλημά τους, δεν μπορεί να έρθει τώρα. Άντε, εμείς τον θέλαμε, εσείς τους ρωτήσατε αυτούς.
Τι είναι να πούμε. Η ΚΑΠΑ 17 που δανειζόμαστε τον παίκτη, τον στέλνουμε και τον ξαναπαίνουμε πίσω. Πήγε να παίξει σήμερα με τους νέους, με την ΚΑΠΑ 20 και την άλλη εβδομάδα αρχίζει να παίξει με εμάς. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και βέβαια οι άνθρωποι κατάλαβαν την αξία του παίκτη, το απρόβλεπτό του, την εκρηκτικότητά του, τη μούρλα που έχει στο παιχνίδι. Και λέει είναι πολύτιμος και τον γουστάρει ήδη ο κόσμος. Εμείς τον είχαμε και τον αφήσαμε να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει ο Κάμπος και λέει αφού έπρεπε να φύγει κάποιος, ας φύγει, ας κάνει μάνα, να πούμε, κολοκυθιά. Λάθη, κύριε Μίχελ. Σε χειροκροτήσαμε, σε αποθεώσαμε όταν έβρε το μάτος. Γκρίνιαζαν όλοι και είπα αφήστε να δούμε. Αλάδρια να δει χρονών και από μια ομάδα που διαλύεται σοβαρά. Μιλάτε, εκεί ήταν έξυπνος, ήταν ξύπνιος. Ήταν ξύπνιος, είχε κάνει την προεργασία, ήξερε ότι η ομάδα εκεί πάει για διάλυση, δεν μπορεί να σηκώσει τέτοια συμβόλαια. Ή πώς τη λέγανε, Ντνιέπρο, πώς τη λέγανε. Έλα εδώ μεγάλε, έλα εδώ μάτος, δεξί μπακ φίλε το κορυφαίο που είχαμε τα τελευταία 15-20 χρόνια. Τι να θυμηθώ, τον Αραούχο έτο, πήγαμε και βρήκαμε τον μόνο Βραζιλιάνο που δεν ήξερε μπάλα, παιδιά. Δεν μπορεί, δεν υπήρχε περίπτωση αυτός. Προσβάλλεις και το επίθετο, έκανε μήνυση ο άλλος. Ο έτο της Ίντερ, να πούμε και της Ανζή μετά. Άλλος γίγαντας, ο Τσιστιακόφ, ο οποίος πήγε, έκανε μεγάλη επιτυχία, φίλε. Και εμένα μου δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ, πάλι τον φέρω, φίλε τον παίκτη. Τέλος πάντων, κλείνω τώρα, μου έρχονται διάφορες σκέψεις όπως καταλαβαίνετε. Σκάνε σαν φουσκάλες από αυτό περιτύλιγμα που είναι τα στερεοφωνικά και τα. Γυάλινα ρε παιδί μου, αυτό πώς λέγεται φίλε, πώς λέγεται αυτό με τις φουσκάλες, έχει ένα όνομα το περιτύλιγμα με τις φουσκαλίτσες που τις πάμε χωρίς λόγο έτσι με μια αποχάβνωση φίλε και τρελαινόμαστε, γιατί προχθές μου στέλνουν κάτι από το χωριό και έχει μεγάλες φουσκάλες φίλε, είδες τι έκανα, στο έδειξα το βίντεο, το απλώνω κάτω, λέω νεκτάρια, νεκτάρια, Θάνο ελάτε εδώ και βάζω τα αμορά και χοροπηδάνε πήρε. Πάνω όπως είναι χοροπηδάνε, πρώτα ο Θάνος, πρώτος, αρχίζει και χοροπηδάει και πεθαίνει στο γέλιο ρε παιδί μου. Τα γουστάνουν τα παιδιά αυτά, δεν ξέρω τι, το έχουν τα παιδιά και εμείς με τις φουσκάλες. Έτσι πάμε στο διάλειμμα, με φουσκαλίτσα. Άλλαξε το λοιπόν, βρες τρόπο φίλε Ρασβάν, βάλε αυτούς που μέχρι τώρα δεν έχουν παίξει πολύ και δικαιούνται χρόνο, δεν ξέρω, είναι ο Λιμιός, είναι ο Μπίσεσβάρ, είναι, δεν ξέρω, αυτό είναι... Δεν μπορούμε να σου υποδείξουμε. Βγάλε αυτούς. Βάλε τον Μπέλκα, δεκάρι, που παίζει αριστερά και δεν ξέρω τι. Δηλαδή, προστάτεψε τον Καντουρί που δεν έχει δείξει. Κάνε πράγματα. Πάντως, άλλαξε το. Άλλαξε το, γιατί πρέπει να παρουσιαστούμε όμορφοι, όμορφοι και ωραίοι μετά τη διακοπή. Δεν θα υπάρχει δικαιολογία πλέον. Ότι να, ακόμα ψάχνει, φτάσαμε Δεκέμβρη. Πάει το 1/3 του πρωταθλήματος, πάει. Είμαστε ακόμα εκεί κοντά. Αρπάξτε, αδράξτε την ευκαιρία. Έτσι, δώστε στο λαό αυτόν, τον βασανισμένο, τον ταλαιπωρημένο, δώστε του χαρές. Δώστε του διέξοδο από την καθημερινότητα. Μέσω από την αγάπη για τον ΠΑΟΚ, δώστε του χαρά. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Αυτό σας ζητάμε. Διαλυματούμπεν και επιστρεφοά, υπενθυμίζουμε FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Καταπληκτικό ηχοσύνολο Sony, αξίες 120 ευρώ θα κληρώσουμε. Θα βγάλουμε και τον τυχερό στον αέρα όπως κάνουμε πάντα για να μοιραζόμαστε τη χαρά. Από την ηλεκτρονέτη παπουκίνηση Νικολέτης που θα βρείτε τις κορυφαίες τηλεοράσεις Sony. Νούμερο 1. Σε ευκρίνεια, σε φωτεινή και αξιόπιστη οθόνη, σε τεχνολογία και Android. Και Android Smart τηλεοράσεις η Sony. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τρέλα και καψούρα έχουμε αυτό το κομμάτι, το ξέρετε. Χιτζάζ είναι Ζαφύρης. Έχω δέσμευσή του ότι όταν επιστρέψει από Αθήνα θα έρθει στο στούντιο με ορχήστρα για να κάνουμε μια λαϊκή δύοωρη βραδιά που δεν θα έχει ξαναυπάρξει. Μου το υποσχέθηκε. Και ξέρω ότι τηρεί το λόγο του. Πέρα το ότι είναι ένα άρρωστο παοκτσάκι, φίλε. Άρρωστο παοκτσάκι. Κάθε φορά που συζητάμε, γιατί κάθε φορά βγάζει ένα κομμάτι, συζητάμε, το θεωρώ αδερφό και φίλο. Μια μισή ώρα η κουβέντα είναι για τον ΠΑΟΚ και 5 λεπτά για τα τραγούδια ή θα έρθει στο στούντιο ή τι θα κάνουμε κτλ. Ακούστε μπουρία, ακούστε χαμηλές. Όποιος σου έχει πει ότι έμαθα χωριά σου να ζω είναι ψεμάτα. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Να αφήσουμε λίγο το ρεφρέν έτσι να γουστάρουμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μας διαλύει το Χιτζάζ αυτός ο δρόμος παραπονιάρικος. Μη μου το αρνηθείς. Έλα. Έλα να με βρεις. Μόνο για
ζωή περνώ. Να με λυπηθείς, έλα να με βρεις. Κι ίσως να σκέφτεις, σβήνω μόνος μου, αν δεν ξανάρθεις. Έλα να με βρεις, μόνο για να δεις. Περιγράφω άλλο. Έλα να με βρεις, κι ίσως να σκέφτεις, σβήνω μόνος μου, αν δεν ξανάρθεις. Πάμε στις γραμμές, πάμε. 2310-287-888. Σούξου μουξου, τον Νατάλο ξέρω εγώ να πούμε ξέρω εγώ. Μην ξεχνάτε, ζούμου σου, ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Την εκπομπή την ακούτε ηχογραφημένη μετά στο zoomusu.gr. Το site μας μπαίνετε εκεί και διαβάζετε διάφορες ωραίες ειδήσεις. Τα ποταπά μας, τα ανέκδοτά μας, όμορφα και ωραία. Και βέβαια κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό ηχοσύνολο Sony 120 ευρώ από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στις γραμμές, νέοι, γεια σας. Θα ξεχάσω εγώ που έσκασε η μύτη στο στούδιο με τη σημαία. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, εγώ αν το θυμάμαι. Καλημέρα, γιατί μου χρωστάς μία. Γι' αυτό. Έγινε φίλε, καλημέρα, ένα-ένα. Από το επόμενο. Από το επόμενο είναι που θα λέω καλημέρα. Έσκασε φίλε, όντως με τη σημαία. Στο Sky, σε μήνα ήταν, πού ήταν, δεν θυμάμαι. Είχαμε κερδίσει το Ολυμπιακό μέσα στη Γάνη κάτω. Τους έκανε τρελή καζούρα. Με τη σημαία πήγε τρελός μέσα. Δεν υπάρχει φίλε, Ζαφύρης. Δεν μπορώ να σου πω με λόγια. Αν έχει ανάγκη τα συμφέροντα, έτσι είναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Δεν σε νοιάζει άμα σε καλούν ή δεν σε καλούν. Πω, όχι, ποιος ρε Ζαφύρης, δεν καταλάβει φίλε. Φίλε, αρσενικός με κεφαλαίο α, αμάσιτος, κόντρα στο σύστημα, δεν είχε ποτέ τα παρεάκια, δεν είχε ποτέ φίλε τις εταιρείες, τίποτα. Μπαίνει μέσα στο στούντιο και του λέω πώς είναι τα πράγματα με την κρίση. Γελάει. Λέω είναι δύσκολα. Αγόρι μου, κοτσαρί, λέει, να σου πω κάτι. Όταν λέμε ότι πήγαινα λέει ξυπόλυτο στο γήπεδο, λένε διάφοροι εμείς, λέει πηγαίναμε ξυπόλυτο στο γήπεδο. Όντως. Δεν είχα παπούτσια να φορέσω και πήγαινα ξυπόλυτος στην Τούμπα και περίμενα να έρθει ένας μεγαλύτερος. Θείο, θα με βάλεις μέσα. Και περιμέναμε να μας βάλει. Ένα μπάρμπα. Έτσι, ακριβώς. 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 Και μετά το κάναμε εμείς. Μετά κάναμε εμείς. Δώσε και εμένα μπάρμπα που ήταν η Βάνα ανοιχτή και τρέχανε τα δάκρυα. Γιατί Βάνα. Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε σαν οπαδί είναι να τρώμε τον παπά ότι μην μιλάς τώρα γιατί ακολουθεί σημαντικός αγώνας. Τι, ποιο, γιατί αυτό, λάθος. Τι είναι αυτό, και, τι πάει να πει, ίσα ίσα. Όχι τώρα, ένωση. Τι, άλλο, όπα, όπα, περίμενε Κωνσταντίνε, περίμενε, έτσι. Καταρχήν, σε μόνο απόλυτα, ναι, να ολοκληρώσω, αλλά είναι σημαντικό να πω, να κάνω τη μικρή σφίνα. Ότι, το ότι λέμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δεν σημαίνει ότι δεν ασκούμε κριτική ή ότι δεν γκρούμε τον κόδωνα του κινδύνου επειδή βλέπουμε να έρχεται κάτι και το προλαμβάνουμε. Εννοείται, έτσι. Α, είναι άλλο το, άλλο το άλλο. Για πες λοιπόν. Να δηλώσω μια φορά ακόμα ότι δεν εμπιστεύω με τη διοίκηση αυτή που τα τόσο έχει κάνει, μην τα ξεκινήσω πάλι. Και το θέμα είναι να πηγαίνουν έρχονται οι παίκτες για κάτι να μένει. Φύγε εσύ, έλα εσύ, τώρα ξέρω κι εγώ, είναι και ο Μπίσεσβαρ στη σειρά. Κρίμα. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον Μπίσεσβαρ. Και εγώ τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Δεν εμπιστεύομαι τη διοίκηση. Πρέπει να σηκωθεί να φύγουν όλοι οι προπονητές. Δεν εμπιστεύομαι τη διοίκηση. Ναι. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και με το Σάντο δεν είχα τίποτα ιδιαίτερο, αλλά μόνο που τον θέλει αυτή η διοίκηση. Λάρα τον κάνει. Έγινε, Κωνσταντίνε. Περίμενε. Κρίνε το Σάντο, άσχετο επειδή τι πάρα πει τον θέλει. Καταρχήν όταν λέμε η διοίκηση δεν μπορεί να του σουβαλιάζει όλου. Μπορεί να λες με συγκεκριμένους. Okay. Τώρα να πω δηλαδή, να σκάσουν οι μηνύσεις. Όχι, αλλά λέω. Επειδή λοιπόν υπάρχει ο Σάντος με την αξία του, αυτή που ξέρω διαφωνούμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή τον θέλει δηλαδή συγκεκριμένη μερίδα της διοίκησης, πάει να πει ότι χάνει την αξία του. Τον θέλουν αυτοί που δεν εμπιστεύομαι. Αυτοί τον θέλουν. Δεν τον. Εκτός από τα ακουστικά στα αυτιά μου έχουν μπει και φίλοι. Άλλοι το θέλουν από αυτούς που εμπιστεύεσαι. Που δεν εμπιστεύεσαι. Εμείς με αυτούς είμαστε με τους άλλους. Τον Ιβάν δεν τον εμπιστεύεσαι. Τον Ιβάν τον εμπιστεύεσαι. Μπράβο. Ο Ιβάν τον θέλει λοιπόν. Ο Ιβάν τον θέλει. Και όταν θέλει ο Ιβάν, όλοι οι άλλοι φίλε ας κάνουν τούμπες. Κατάλαβες. Λοιπόν, κάτι λοιπόν, Μίχελ, κάτι Αγγελίδης, κάτι. Δύο πολύ σύντομα ανεκδοτάκια έχουν πάει τα παιδιά σχολείο. Έχουν πάει. Μπαμπαμ, ρίχτα γιατί περιμένουν πέντε.
Θα προσπαθήσω να μην πει ο εισαγγελέας. Λοιπόν, ναι, με κατέστρεψε. Γιατί τα μπομπόλια είναι μαύρα. Τα μπομπόλια είναι μαύρα. Τα μπομπόλια είναι μαύρα. Ναι. Και απαντώ γρήγορα, γρήγορα, γιατί είναι κοντά στην εξάτμιση. Και το δεύτερο και είναι πιο απίστευτο από το πρώτο. Ναι. Πιο απίστευτο. Θα προσέξω πάρα πολύ τι θα πω. Φυλακή με πας. Όσοι έχουν γνώσεις από μηχανές εταιρικές. Ναι, 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 ναι. Για πάμε. Στοιχειώδη, ναι. Να παρκάρουν γιατί είναι απίστευτο το γέλιο. Για πες. Λοιπόν, γιατί οι τρίχες που έχουν στον ποπό, οι ποπότριχες δηλαδή, ναι. Όχι, τι διαφορά έχουν αυτές από τις άλλες τρίχες που είναι στο μουμπίμπι που λες. Τις μουμπιμπινότριχες. τι διαφορά υπάρχουν, ξέρεις. Οι πρώτες είναι αερόψυχτες και οι δεύτερες είναι υδρόψυχτες. Έλα, έφυγες! Φιλιά, φιλιά! Φιλιά, καταστροφή, Κωνσταντίνε! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάω! Ωοο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 
Ζούμε μεγάλες στιγμές, φίλε, στα σέρβικα. Αδερφέ μου. Δίδυμο, βέλη και τρενούτκε. Πρες φέγγα, ο πρόσιτε χτεο δακάζεμ. Από το στόμα μου το πήρες. Δανίε Σλιβόβιτσα, είναι Σλιβόβιτσα και δεν είναι τσεβαπτσιτσι, είναι τσεβαπτσιτσι. Έτσι, τόνισε το σωστά. Διορθώνεις το σποτ από τη σέρβικη ταβέρνα. Πόσο ήθος μπορεί να έχεις. Δεν μπορώ να το ακούω. Συγχωρέστε με, αλήθεια σας λέω. Ρε νόστιμο είναι. Άμα είναι νόστιμο, ας έχει παρατονία. Ακούστε. Βέβαια, αλλιώς είναι να ξεκινάς και να σου λένε θα πας να φας μια πάντσετα και να σου βλακεί. Έτσι, και ένα μπιφτεκί. Ακριβώς. Δεν το ευχαριστιέσαι. Για πες. Λοιπόν, τα τσεβάτσιτσι λοιπόν φτιάχνονται με αρνίσιο κρέας. Με αρνίσιο κρέας. Είναι αυτό που αρνείται στην αρχή ο μάγειρας να το φτιάξει, επειδή είναι vegetarian. Ή τα φτιάχνουν ανάμεικτα. Κάποιοι Σέρβοι, κυρίως όμως οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας, γιατί από εκεί είναι τα τσεβάψτσι, από εκεί εκεί φτιάχνονται και είναι τα γνήσια. Ναι. Λοιπόν, όποιοι τα ανακατεύουν δεν έχει την ίδια νοσημιά. Έτσι λοιπόν και ο δικός μας προπονητής δεν έχει την ίδια νοσημιά όταν ανακατεύει την ενδεκάδα και την κάνει. Τι κάνει τσεβάψτσι. Κάνε καθαρά πράγματα, μην τα μπερδεύεις. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι δεν μπορεί να φταίει αυτό που είπες οι παίχτες. Όταν τους ανακατεύεις τους παίχτες, όταν δεν τους δίνεις να παίξουν τη θέση που πρέπει να παίξουν, όταν δεν τους δίνεις τη δυνατότητα να δείξουν αυτό που θέλουν, που μπορούν να δείξουν. Δεν είπα ποτέ μόνο, δεν είπα οι παίχτες μόνο, Αποστόλη. Όχι, στον πρόλογο λέω τώρα. Στον πρόλογο, τον έχω, δηλαδή πραγματικά και αν έχω πει για τον Λουτσέσκο. Κωνσταντίνε, ναι, μου ξέρω, ναι, πολύ καλά, δεν λέω κάτι άλλο. Όχι, γιατί μην τα ρίξουμε μόνο στους παίκτες, όπως μην τα ρίξουμε μόνο στο Λουτσέσκο. Φταίνε, έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι δύο πλευρές. Και όχι μόνο αυτοί. Και άλλοι φταίνε. Μην αφήνουμε τον Μίχελ απ' έξω. Όχι, μεγαλύτερη ευθύνη όμως έχει ο μαέστρος για το πώς. 100%. Μα 100%. Δεν χρειάζεται. Το έχουμε πει πολλές φορές. Για μένα μπορεί να είναι και 70-30. Ο άλλον μπορεί να είναι 45-50, μπορεί να είναι 90-0. Κι άλλον. Ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Είπα στην αρχή λοιπόν, γιατί δεν ξέρω αν άκουγες την αρχή. Ότι πέρασαν οι μήνες, κύριε Λουτσέσκου, δεν δικαιολογείται πλέον. Δηλαδή, το τέλος. Βρες τον τρόπο. Άλλαξε τους. Βάλε αυτούς που θα βάλεις. Πώς θα τους βάλεις. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, βρες τρόπο. Ακόμη και αυτό που ακούγεται ότι θέλουμε να φέρουμε πίσω τον Ενρίκε είναι για σκότωμα όλοι εκεί μέσα. Για σκότωμα. Δηλαδή δεν σας έκανε. Κρατήσατε αυτούς που θέλατε να κρατήσετε για τους χι λόγους που τους ξέρουμε όλοι και τώρα δεν. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, τέλος πάντων, μεγάλο, πολλά χαιρετίσματα στην Παλανιδωράκη που τον άκουσα. Αυτά, φίλε. Αυτά είναι. Ζήμου σου, αδερφέ μου, ζήμου σου, κόραν. Αδερφιά, ήμουνα και στα δύο μάτς, και το Σάββατο με τον Άρη και τη Δευτέρα με τον Παμβοχαϊκό. Αυτά είναι, φίλε. Στηρίξτε το βόλεϊ, στηρίξτε το βόλεϊ. Αυτά είναι. Τρεις φορές συνεχόμενοι πρωταθλητές, κυπελούχοι. Λοιπόν, και έπονται και άλλα ωραία στο βόλεϊ. Να πω τι έμαθα εγώ από μία πηγή άσχετη. Από μέτρ σε καφέ, θα πω. Για πες. Να μην πω και το καφέ για τους κάψω. Όχι, εγώ ξέρετε, ούτε η Δήμον είμαι στο βόλεϊ,
ούτε ειδικό το παίζω. Θα σας πω δύο ονόματα μόνο. Το ένα είναι δισύλλαβο και το άλλο είναι τρισύλλαβο. Να τα πω. Πέστα. Κάλβο και Σεπέδα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου Αποστόλη. Κάλβο και Σεπέδα. Τίποτα άλλο. Ένα πουλάκι μου τον τύπησε, ξαναλέω, έτσι, είναι ο άνθρωπος, μέτρησε καφέ στην Τούμπα και μου το είπε. Να ξέρεις, λέει, το και το, είναι κλεισμένη. Είναι κλεισμένη και μου είπε κι άλλα που δεν μπορώ να πω. Άμα δίνω το λόγο μου, είπαμε, δεν θέλουμε. Πάμε, καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο, ηχοσύστημα Sony 120 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολέτη. Κληρώνουμε σήμερα, γράφτε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Εδώ στο Λίμπερο. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Μεθ επόμενο. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Ζουμουσούμε τον Κωστή, λέγω. Καλώς το παιδί, λέγω έλεγον. Και με τον κόρο και ποτέ νικημένη. Έτσι φίλε, λέγω έλεγον. Λέξω καιρό, έλεξα και είπα, είπε ο Ήρικα Ερίκιν. Πες μου γιατί να θυμάμαι ακόμα απ' έξω τους αρχικούς χρόνους. Να είμαστε μονιασμένοι και μονια. Ποτέ να μην ξεμουνιάζομαστε. Έτσι. Ξεφεύγεις παρεκτρέπεσαι. Τι συνεβεί. Έβαλες ένα μικρό ύψιλο στη λέξη, δεν βαριέσαι. Το διαστραμμένο μυαλό σας όλοι εσείς που ακούτε, σαν δεν τρέπεστε λίγο. Πάμε, λοιπόν, πάμε Μένιος, ακούμε. Στιγμές ευτυχίας, όταν είμαστε κύριμοι και δεν χάνουμε. Στιγμές ευτυχίας, σου, μου, σου. Έτσι, λοιπόν. Κι όμως και στις κακές είμαστε εδώ. Και στις κακές είμαστε παρέα. Ωστή, εκεί τρώμε τις άρκες μας, τι να κάνουμε. Όσα έχουμε πει κατά καιρούς ισχύουν. Τα φιλιά μου σε όλους! Γεια σου Μένιο, τα πες όλα! Σήμερα ήσουν καταπληκτικός! Καταπληκτικός ήσουν! Καλημέρα! Έχεις κάβα για αύριο να ξέρεις, φιλιά! Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι γίνεται? Σε σένα μιλάμε, μίλα μας κι εσύ! Καλημέρα κύριε Κωστά! Καλώς το παιδί, άστα κύριε, σκέτο Κωστή! Σκέτο! Κωστή. Έλα. Θέλω να πω στο φίλο μου το Βαζελάκο από τον Εύος μου που δουλεύει τώρα στο Βενζινάδικο και ακούει, ναι, το Βάγιο ότι την Κυριακή δεν χάνει η ΑΕΚ από αυτό το Παναθηναϊκό. Δεν χάνει, το καταλάβει. Εσύ είσαι ΑΕΚτσής, τι είσαι? Τι να είμαι. Τι να είμαι, κύριε Κώστα. Πώς κατάφερες και μου ξέφυγες στο μεταξύ μας μάτς, ρε παιδί μου. Πώς τα κατάφερες όλα. Έτσι. Τι να πω. Πάντως έχεις τραυματισμούς βαρύτατους και οι δύο είναι. Μα επειδή έχω τραυματισμούς, γι' αυτό θα κερδίσω. Με 10 παίχτες δεν έβαλα τον γκολ στον ΠΑΟΚ. Έτσι, Γεια. Γεια. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν φτάνει, έχω τον πεθερό μου με την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμώ ότι η Κλιμάρτ είναι μαζί μας. Γραβιάς 67, 9, 17, 46 και ο Σέσ Κωνσταντίνος. Αυτός έχει βάλει στον τελευταίο όροφο. Στο παλιό City Gate, στο One, εκεί που είναι σαν Βίκος, που είναι το Γρουνι, που είναι το McDonald's. Αυτός έχει βάλει εκεί τα κλιματιστικά, σε εκείνο τον τεράστιο χώρο, και ψήξη και θέρμανση και στα Lidl στην πόλη μας. Κεντρικά συστήματα VRV, παγκόσμια πατέντα λέβητες αερίου, τα πάντα όλα. 9, 17, 646 φυσικά και για σπίτια, έτσι, τα κλιματιστικά. Ο φίλος μου και ο Ζήσος Κωνσταντίνος, Γραβιάς 67. Πάμε σε τέλος ώρας που είναι χορηγία από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που εκεί θα βρείτε τις κορυφαίες τηλεοράσεις Sony, τηλεόραση Sony που είναι συνώνυμο της πιο φωτεινής και αξιόπιστης οθόνης. Η συνώνυμο με τη τηλεόραση Sony. Έτσι, και βέβαια Σκιάδης υγραέριο, 473-118, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις. Δεν πηγαίνετε όπου να είναι. Πηγαίνετε στον ειδικό για υγραέριο. Σχεδόν 50% εξοικονόμηση στα λεφτά που δίνετε τώρα για τη βενζίνη. Με απόλυτη ασφάλεια. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε για τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε, κοπιάστε. Και παλιοί και καινούργοι εδώ στην αγκαλιά μας. Η αγκαλιά του Ζούμου σου χωράει όλους. Όλους. Κανένας δεν πρέπει να νιώθει μόνος. Ελάτε στην παρέα μας. Και στα καλά και στα άσχημα. Αύριο οριστικά θα ανακοινώσουμε και τον τόπο που θα γίνει η αιμοδοσία μας. Έχω 10 και μισή ένα σημαντικό τηλεφώνημα με το Δήμο για να δούμε αν και πώς και τι. Ιδάλλως θα γίνει εκεί που το κάνουμε τον τελευταίο καιρό με μεγάλη επιτυχία, δόξα τω Θεώ. Θα σας πω και αιμοδοσία και συλλογή ρούχων θα κάνουμε φέτος, όπως κάναμε και πέρυσι τον Νοέμβριο. Αύριο θα το ανακοινώσουμε οριστικά. Να πω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό δώρο, ένα ηχοσύστημα Sony αξίας 120 ευρώ. Πάρα πολύ όμορφο δώρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό
και το στέλνετε στο 54526. Να υπενθυμίσουμε χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις 16 χρόνια νούμερο 1. Στη Θεσσαλονίκη 705-750 απέναντι του Μασούτη. Εκεί δίπλα στον Αγιώργη. Για τη Λιβεριά, όπως είπαμε, 705-750. Φυσικά Τέντα Χόμ, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Η αυθεντική, η γνήση, ο μπαμπάς και ο γιος. Γιατί προέκυψαν και διάφοροι άλλοι. Ο μπαμπάς και ο γιος, λέω. Ο μπαμπάς Γιώργος Καντουρτζίδης, με τα ποντιακά του, με τις ανασχολήσεις, με τις ομάδες, με τα τοπικά. Ο γιος Γιάννης, αυτοί ξέρουν, αυτούς εμπιστεύεστε 35 χρόνια. Οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει. Τέντα Χόμ, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Με καταστήματα σε Πολύχνη, Καλαμαριά και Χαλκιδική. 4-30-011 και ειδικά αυτό το διάστημα με αντιενεμικές ζελατίνες. Σας λέω μόνο το εξής. Την ερχόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε ένα καταπληκτικό και ακριβό δώρο στις εκπομπές των 5 ημερών. Μία αντιενεμική ζελατίνα για μπαλκόνι μέχρι και 4 μέτρα. Αυτό σας λέω χθες. Είχαμε συνάντηση με τον Γιάννη Κατουρτζίδη. Το χάρηκα πάρα πολύ και οι κουβέντες που κάναμε και για τον ΠΑΟ και γενικότερα. Αυτά και φυσικά. Χορηγός πρώτης ώρας, δεύτερης ώρας, η Καλόε, η πρώτη και κορυφαία εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την Αλόη, από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από τα νησιά του Αιγαίου, στον αγρότη, στα φαρμακεία και φράουλα και λεμόνι και μαστίχα χείου και άγριος κρόκος ευεργετικά για τον οργανισμό. 23-12-200-500, τα 59-90 ευρώ, τα 3 λίτρα φυσικής αλόης που από 100 ευρώ, 59-90. Και για ζάχαρο, για πίεση, για χοληστερίνη, και παλινδρόμηση, και αποτοξίνωση, για τις γρήπες, για τα συνάγια και για όλα. Και 20 ευρώ δώρα από την Καλόε. Και κρέμα και σαμπουάν και λοσιόν έρχονται δωρεάν στο σπίτι σας. 23-12-200-500. Πάμε γραμμές! Καλημέρα σας, νέοι! Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο. 23-10-287-888. Παρακαλώ, νέοι! Γεια σας, σε εσάς μιλάμε. Σας ακούμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Γυρίσατε. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Αυτόν που αγαπά τις αρετές. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι πες, ρε παιδί μου, ότι γιατί να πω την αλήθεια τώρα αυτό που θα πω μοιάζει σαν να... σαν να θέλω το Λουτσέσκου. Ή τέτοιο πράγμα. Το... Όχι, δεν θα σε κατηγορήσουμε. Όχι. Το θέμα δεν είναι να το θέλω. Το θέμα είναι αντικειμενικά να βλέπουμε. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή είναι 2,5 μήνες ο Λουτσέσκου. Άμα το δεις καθαρά, είναι 2,5 μήνες. Όντως. Πριν να αναλάβει, είχε μια στρωτή ομάδα ή έπρεπε να τη στρώσει. Έχουμε κάνει πλεξούδα τη γλώσσα μας να λέμε ότι δεν φταίει μόνο αυτός, γιατί παρέλαβε μια κατάσταση δύσκολη, δεν επέλεξε αυτός τους παίκτες, δεν έκανε προετοιμασία, η ομάδα ήταν καμένη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όχι, γι' αυτό δεν λέμε δεν, ότι... Δεν ναι. ήταν στρωμένοι. Όχι μόνο στρωμένοι, καμένοι, δεν υπήρχε τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν φταίει μόνο αυτός, χωρίς όμως αυτό να είναι ένα αιώνιο άλοθη... Αυτή, να... δεν ψάχνω το φταίχτη. Ναι. Λέω ότι αν έχεις μια επιχείρηση που είναι άλλο κάτω. Ναι. Και έχεις 2 μήνες και θες να τις στρώσεις όχι για να πάει καλά, αλλά για να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Είναι και λίγο μαγικό, ρε αδερφέ. Είναι, δηλαδή, αλλά ξέρεις όμως... Μήνες, έχεις ένα άνω ναι. κάτω πράγμα. Δεν διαφωνώ. Έχω όμως και αντίρρηση σε κάποια πράγματα. Πες. Δηλαδή, πρώτον, ξέρεις που έρχεσαι. Δηλαδή δεν βρέθηκες προεκπλήξεως, παράδειγμα να έχεις 5 παίκτες και να τους πουλήσουν, λέω, ήξερες ότι έρχεσαι και η κατάσταση είναι αυτή. Δεύτερον, είναι τέτοια η ποιότητα των παικτών που νομίζω έρχεται λίγο στην τραμπάλα σαν να το ισοσταθμίσει, σαν να τον μπαλατζάρει λίγο το ότι οι παίκτες δεν ήταν έτοιμοι, η τεράστια ποιότητα του στο ρόστερ. Έτσι. Αυτές είναι οι 2 παράγοντες πολύ σημαντικοί. Τρίτον, δεν είναι μια εβδομάδα, είναι πλέον 2,5 μήνες. Δείξε κάποια πραγματάκια. Αυτό θέλουμε να μας δείξει πράγματα. Φιλάρετε, αυτό λέμε. Αυτό το καταλαβαίνω. Απλά επειδή θέλω να συγκρίνουμε λιγάκι και επειδή μιλάμε για μια σταθερή, ένα κορμό, μια σταθερή ομάδα κτλ. Η διαφορά που υπάρχει από μια άγνωστη ομάδα με άγνωστους παίκτες που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πρώτη μέσα στο Europa League, στον όμιλό της και λέγεται Estersund, η διαφορά βρίσκεται ότι αυτή η ομάδα για 5 χρόνια έχει τον ίδιο προπονητή και η δικιά μας η ομάδα μέσα σε 5 χρόνια έχει 12 προπονητές. Ναι. Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα. Και αν θέλεις, αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι
αν θες να αλλάζεις τόσο εύκολα τους προπονητές, το μόνο που μπορεί να το ισορροπήσει είναι να έχεις από πίσω άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω αν θα είναι προπονητές, δεν ξέρω ό,τι θέλει ας είναι, που θα σταθεροποιούν τον κορμό, την ομάδα, και θα έρχεται ο προπονητής απλά να αλλάζει κάποια λίγα πράγματα. Γιατί αλλιώς αυτό που συμβαίνει δεν θα αλλάξει. Θα βλέπεις κάθε φορά να έρχεται ένας προπονητής και αυτός πάλι με τη δικιά του ματιά να αλλάζει χίλια πράγματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Έγινε, φιλάρετε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Θέλω οπωσδήποτε κάποια στιγμή να πω για αυτό που έγινε στο μπάσκετ με τα εισιτήρια διαρκείας από τον Μπάνε Πρέλεβη, τον οποίο τον υπεραγαπάμε, τον λατρεύουμε, είναι ένα ζωντανός μύθος. Αλλά αν είναι έτσι όπως, γιατί δεν το ξέρω καλά το θέμα, αν είναι ότι αφαίρεσαν τα εισιτήρια διαρκείας από δύο ανθρώπους επειδή εξέφρασαν αντίθετη άποψη, είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο φάουλ. Και μας στεναχωρεί. Έχουμε πει μόνο καλά για αυτόν τον άνθρωπο, είναι ζωντανός θρύλος. Αλλά πρέπει να το δω, δεν το γνωρίζω καλά το θέμα. Χθες το βράδυ μου είπαν, πρέπει να μπω και να το δω. Αν όμως όντως, επειδή ο Πανάκας ή ο Τιγμπασάνης εξέφρασαν μια διαφορετική άποψη, μια σκληρή κριτική, τους αφαιρέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας, είναι μεγάλο λάθος. Είναι πρακτικές που μας βρίσκουν τελείως αντίθετους. Ειδικά, Μπάνε, εσύ που είσαι ένας θρύλος ζωντανός, ένας μύθος. Δεν το συζητώ. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι ατόπιμα, φίλε μας. Είναι ατόπιμα. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Γιώργο μου. Συμφωνώ απόλυτα, αν συνέβη κάτι τέτοιο. Ναι, πρέπει να το δω. Δεν είμαι απόλυτα ενημερωμένος. Να δω. Αλλά αν ισχύει, λέω, αν είναι έτσι όντως, είναι μεγάλο λάθος. Ναι. Είμαστε όλοι αντίθετοι. Ναι, ναι. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που τον υπεραγαπούμε, είναι ζωντανός μύθος. Δεν το συζητώ καν. Εγώ μιλάω πάντα και αισθάνομαι δέος όταν μιλάω για τον Πρέλεβη. Και αυτός ο Σταυρόπουλος, οι οποίοι προσφέρανε πάρα πολλά και συνεχίζονται να είναι σε μία θέση η οποία είναι σε δεδομένο σχήμα. Χωρίς τόση μεγάλη ενίσχυση χρηματική. Ας πάμε και στους προπονητές, ήδη τα τελευταίες μέρες, όλο για τον προπονητή λέμε. Παιδιά, από την εποχή του συγχωρεμένου του Παντελάκη, του Σεριανίδη και του Βουλινού, οι μόνοι προπονητές αξιόλογοι που περάσαν ήταν ένας ο Σάνδος, ο Ρουμάνος, και κάπως, αν και δεν είμαι κατά του Άγγελου, έκανε καλή δουλειά. Mm-hmm. Για μένα ο προπονητής που θα έπρεπε να ήταν ή από την Νότια Αμερική, ή Πορτογάλο, ή Ισπανός, ή Γερμανός. Έναν Αγγλέζο θεός χώρας του Σάνου φέραμε και ήταν επιτυχημένος. Ναι, δεν θυμάμαι άλλον Άγγλο, ε. Όχι, και εγώ δεν θυμάμαι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι. Τώρα είναι ο φίλος μας ο Παυλάρας και ο... Και ο Μπίκαμ ήταν, που ήταν, αλλά ήταν Ιρλανδός αυτός. Δεν ήταν καθαρός Αγγλέζος. Ο Σάντος, θεός χώρος, μας έδωσε πολλά στην ομάδα. Και νομίζω θα ξαναδώσει. Πάρα πολλά. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά μας έδωσε ή δεν μας ξαναδώσει. Να μας ξαναδώσει, όπου θα το λύσω, τον εναστήσουμε. Περίμενε λίγο. Περιμένω. Όχι, λέω, περίμενε λίγο, όχι τώρα. Μέχρι το καλοκαίρι. Όχι, μπορούμε να περιμένουμε. Θες να περιμένουμε και να μην μιλήσουμε από τώρα μέχρι το καλοκαίρι. Θες να παίξουμε το παιχνίδι σιωπής που λέω πολλές φορές. Μιλάνε τα δύο παιδιά μαζί. Μιλάνε. Ο μικρός δεν μιλάει ακόμα. Αλλά λέω, θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι σιωπής? Πώς παίζετε αυτό, μπαμπάλα, η Νεκταρία? Λέω, ένα τέταρτο δεν λέμε τίποτα. Δεν αντέχει φυσικά ούτε δίλεπτο. Εμείς που αγαπάμε αυτή την ομάδα, όχι την αγαπάμε, την υπεραγαπάμε, θέλουμε να προπονηθεί, να βλέπουμε την ομάδα μας να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να βλέπω την ομάδα τη δικιά μου να κερδίζει με το ζόρι με 1-0, ναι, και να παίζει κάπως ένα παθητικό ποδόσφαιρο και με αυτούς τους παιχταράδες που έχει, και ανέκαθεν είχαμε παιχταράδες. Μας αρέσει το παθητικό ποδόσφαιρο, να βλέπουμε γκολ. Όταν μπαίνουν γκολ θα γεμίζει ντούμπα. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κούδα, Σαράφη, Παρίδη και τα λοιπά, η ντούμπα ήταν τίγκα. Ναι. Μέχρι και τα διαζώματα, η διάδοση... Τίποτα, δεν υπήρχαν σκαλοπάτια. Ναι. Όταν γυρίκαν τα σκαλοπάτια, τα προλάβαμε, ναι, γεμίζανε. Ναι. Είτε έπαιζες με τη Βέρεια, είτε έπαιζες με τον Πασαραϊκό. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που είχε χτυπήσει ο Γούδας, που είχε τραβήξει ο Στοημένος στην Αγωνιά, ναι, και πήγε όλο εκτός σε αγώνη.
μέσα στη Τούμπα. Η Τούμπα ήταν φύσκα. Κάθε παιχνίδι ήταν γεμάτη. Ο κόσμος κατέβαινε στα εκτός έδρας όταν επιτρεπόταν τότε η κάθο. Να πηγαίνουμε και ήταν γεμάτη για να δούνε ποδόσφαιρο, να δούνε γκολ. Τώρα το να κερδίσει ένα μηδέν μέσα στην Τούμπα με το ζόρι κτλ. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το χωνέψω, Κώστα μου. Ναι. Αυτά ήθελα να πω την καλημέρα μου. Όλοι καλά να είμαστε. Και η ζωή συνεχίζει. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Υπομονή, υπομονή. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Κληρώνουμε ηχοσύστημα Sony. Τρομερά δώρα εδώ στην εκπομπή, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μην ξεχνάτε ότι το δώρο αυτό είναι στο 2ωρο. Ούτε μια εβδομάδα, ούτε σε πολλές εκπομπές εδώ από τις 8 μέχρι τις 10. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Υπερατού δωράκλες! Ηχοσύστημα Sony δίνουμε σήμερα από ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδης. Τρελάθηκε το αφεντικό, κυρίες και κύριοι. Τα λυμπίζεσαι! Τα λιγουρεύεσαι! Φυλακεί ο άλλος. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Πάμε στον Μέθε. Μέθε. Μεθ επόμενο, ναι! Γεια σας! Καλώς το παιδί! Πού είσαι ρε φίλε, τι κάνεις? Καλώς το ναι! Εγώ... Γεια σου ρε σε ρε! Εγώ θέλω να δώσουμε πίσω συγχρόνου στο Λουτσέσκο, αλλά να μην το δικαιολογούμε κιόλας. Αλλά δεν θέλω να δώσω! Ναι, όχι, καμία ομάδα έκαναν προετοιμασία. Εγώ το μόνο που δεν μπορώ να συγχωρήσω στο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι ότι δεν έκανε την αλλαγή. Κάποια πράγματα στο κουτσάρισμα και να παίζει λίγο πιο επιθετικά η ομάδα. Δεν χρειάζεται προετοιμασία να έχεις κάνει. Εντάξει. Να μην φοβάται, ρε παιδί μου. Ναι, να μην φοβάται. Φοβάται. Να δεν καταλάβει τι έχει στα χέρια του. Πας μέσα στη Λάρισα με τους πεθαμένους να κρατήσει το μισό μηδέν. Έτσι δεν είναι. Θα είναι να αλλάξει λίγο την νοοτροπία του, να παίξει η ομάδα λίγο πιο επιθετικά. Να ξεκουμπωθεί. Δηλαδή, άνοιξε ένα κουμπί από το που κάμισε. Πρέπει να σε σφίξει, ρε φίλε, να σε πνίξει. Άνοιξε ένα κουμπί να παίξει λίγο, να παίξει ομάδα λίγο πιο ελεύθερα. Είχα σε κιλά, άμα πιτσικάρει το παντελόνι να πούμε και πρέπει όταν κάθεσαι να ανοίξει το κουμπί να μην σκοτώσει κανέναν απέναντι. Αυτό που λέμε από το Λουτσέσκο, έχω πει πολλές φορές, το έχω πει, έχω κουράσει, αλλά το λέω συνέχεια. Θέλω να πετύχει. Θέλω να πετύχει ο Λουτσέσκο. Το λέω κάθε μέρα. Δεν είδαμε. Δεν είδαμε. Και ειδικά στα εκτός έδρας, φοβικά παιχνίδια, ειδικά στη Λάρισα, δεν έπρεπε. Μην γυρίζεις πίσω. Με την ΑΕΚ το φοβήθηκες. Με τον Ολυμπιακό το ίδιο. Η χειρότερη επίθεση στην Ευρώπη, πιστεύω, εκτός έδρας, χωρίς να το έχω ψάξει, χωρίς να το έχω δει, πρέπει να έχουμε τη χειρότερη επίθεση εκτός έδρας. Δεν γίνεται να. Δηλαδή με αυτά τα εργαλεία που έχεις τώρα να έχεις κάνει μόνο ένα γκολ εκτός έδρας, πρέπει να είσαι για το ρεκόρ Γκίνες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Τι να πω. Χάσαμε ευκαιρίες πολλές. Να παίξει ομάδα λίγο επιθετικά, να βάλει. Αυτό θέλουμε. Μακάρι ο άνθρωπος να το γυρίσει τώρα, να δούμε τον ΠΑΟΚ να παίζει. Εντάξει, δεν απαραίτητα να το δούμε να παίζει ωραία μπάλα. Να παίρνει τις νίκες και οι νίκες φέρνουν και ψυχολογία και η ψυχολογία απελευθερώνει και τα πόδια και παίζει αλλιώς ο παίκτης. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν αντίπαλο. Τίποτα και απέναντι. Να γίνει αυστηρός και δίκαιος, να παίζουν αυτοί που είναι καλοί και σπροπονείς. Σωστό. Δηλαδή είναι δυνατόν να βλέπεις τον Καντουρία αυτά που βλέπουν στο γήπεδο της προπονείς, τι κάνει, θαύματα παπάδες και δεν τα κάνει μέσα αυτό. Στο γήπεδο. Επίσης βλέπεις κάποιοι δεν τραβούν. Προστάτεψέ τους. Μην καεί ο παίκτης ο οποίος έχει. Λιμιό, είδαμε ωραία πράγματα στους αγώνες χρησιμοποιήθηκε, το παιδί δήλωσε παρόν. Αυτός και αν δεν έκανε προετοιμασία και δεν έπαιξε φιλικά. Κοίταξε, πάντα αυτός που δεν παίζει, εσερέ μου, πάντα αυτός που δεν παίζει είναι ο καλύτερος. Ναι, αλλά, όταν βλέπεις ότι αυτός που παίζει δεν τραβάει, ο Καλντουρί είναι πάστα ποδοσφαιριστή. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Βλέπεις όμως ότι ακόμα δεν το έχει βρει. Ας τον λίγο έξω. Βάλε λίγο τον Μπίσεσβρα, βλέπεις ότι διψάει. Ξέρω εγώ, βάλε τον Μπέλκα εκεί, τον άξονα να κάνει. Και τον προστατεύεις και όλα στον παίκτη. Γιατί όταν ακριβώς. Δεν πέφτει η ψυχολογία. Ακριβώς. Και βάλ τον μέσα μετά να δεις πώς θα παίξει. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Μαουρίσιο που πάλεψε όλο αυτό το διάστημα. Άμα θέλει ο παίκτης, φίλε, και είναι καλωμένος, αντί για 6 εβδομάδες γυρίζει στις 2. Ο Μαουρίσιο. Μπράβο. Διέψευσε όλους τους γιατρούς. Ελπίζω να προσέξουν ιδιαίτερα. Μην βιαστούμε και έχουμε καμιά υποτροπή. Να μπει ο παίκτης, αλλά βλέπεις ότι έχει κάψα. Μου λέει κάτι ο παίκτης, φίλε, που θέλει να γυρίζει γρήγορα. Ότι γουστάρει, ότι θέλει να είναι εδώ. Είναι μακάρι, σημαντικό. Φίλε. Είναι σημαντικό. Τα λέμε, Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα, φίλε. Φιλιά, φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έφερε κανένα γιατρό και του φέρει από άλογο τίποτα, του βάλε στο πόδι για να γίνει καλά. Πλακούντα, φίλε, αυτό δεν υπάρχει. Η σερβίδα εκείνη, φίλε, τι παπά πρέπει να πουλάει. Γύρισε τότε, ποιος πήγε, ο Ράτς πήγε, αυτός ένα μηδέν. Ο Ράτς δεν πήγε. Γυρίζει από θεραπεία, τον περιμένουμε στο αεροδρόμιο για να δούμε τι έχει γίνει με τον Πλακούντα λόγω που έφαγε, ας πούμε, η τούβαλα εκεί.
και του λέμε, κύριε Ράτς. Όχι ρε φίλε, τώρα όταν δεν θα παίζεις στην εντεκάδα, πού θα κάθεσαι τώρα που έκανες πλακούντα λόγου? Στο πέταλο. Δεν μου λες, το φαγητό σου με τι το τρως? Με πιρούνι? Όχι, με σπιρούνι. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου γνωμικό? Το αγαπημένο μου γνωμικό είναι το σελαβί. Τόσο σανό που τρώει παοξί, θα φτάει και αυτός λίγο. Καλπάζει στον αγωνιστικό χώρο, λέει, και τέτοια. Ποιος είναι το πρότυπό σου, ο Βουκεφάλας? Φτάνει ρε, φτάνει ρε, άντε μιλάς. Εγώ φταίω, εγώ φταίω που μου βγαίνει. Μιλάς δύο ώρες και ήθελα λες περιμένουνε πέντε, σταμάτα επιτέλους. Έλα, περιμένω όντως πέντε. Έλα, σ' ακούω αδερφέ. Λοιπόν, για τον μπάσκετ δεν ξέρω τι έγινε, αλλά ας μην προσωποποιούμε το θέμα, γιατί έγινε δουσού, ας πούμε, μαζεύτηκαν και αποφασίστηκε αυτό το πράγμα, εντάξει, δηλαδή μην προσωποποιούμε ότι το έκανε. Το αποφάσισε, αποφασίζω και διατάζω μπάνε. Αν ο μπάνε πει όχι, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα γίνει. Υπάρχει μια συλλογική απόφαση. Εμείς αυτόν αγαπάμε. Αυτόν ξέρουμε. Αυτός είναι ο ηγέτης. Αυτός έβαλε το όνομά του πάλι σε κίνδυνο μπαίνοντας σε μια κατάσταση που δεν ήταν ευχάριστη. Έπαιξε με την ιστορία. Και να σου πω κάτι, εντάξει, να σου πω κάτι. Όλοι ας πούμε κράζουν, α, το μπάσκετ δεν πάει καλά κτλ. Εδώ οι άλλοι ας πούμε κάτι κίτρινοι βάλανε, φουσκώσαν τον μπάτζετ τους σε δυσθεώρητα ύψη και τώρα λένε αμά πως θα βγάλουμε τη χρονιά. Εδώ, δε, τα ίδια είναι με τα οικονομικά και εμείς τουλάχιστον είμαστε τακτοποιημένοι, ας μην μιλάμε. Έχουμε πει χίλιες φορές ότι το νοικοκυριό που έκαναν είναι αιώνια τους ευγνωμονούμε που μπήκαν εκεί. Και ξαναλέω, παίξανε κορώνα γράμματα την ιστοροφημία τους. Ο Μπάνε δεν είχε ανάγκη ούτε τα λεφτά, ούτε τη δόξα, ούτε τίποτα. Αλλά εδώ αν ισχύει αυτό, ότι επειδή απλά άσκησαν κριτική στο διαδίκτυο κάποιοι. Εμείς απλά δεν άσκησε κριτική τώρα, μην λέμε. Λέω, τώρα, λέω, είπα. Τα παρουσιάζει. Έβαλα το αν. Έβαλα το αν. Δεν το λες καθόλου. Αν δεν ξέρεις, ας πούμε, και δεν το λέω γενικώς, γιατί είναι κάτι, ας πούμε, το στείλω άλλο φουντώνει που τα ακούω. Δεν είπαμε, πρόσεξε, δεν λέμε να βρίζουν μανάδες. Λέω, αν κάποιοι άσκησαν σκληρή κριτική και γι' αυτό τους πάρθηκαν πίσω τα διαρκείας, είναι λάθος κίνηση, φίλε. Τέλος. Τέλος. Και αν ο άλλος ας πούμε φταρνίστηκε και έτσι είναι λάθος κίνηση. Αλλά με αυτά τα αν δεν βγαίνει και νόημα, ρε Κωστή, αυτό θέλω να σου πω. Πώς, μα έχει γίνει τέλος, εδώ, έχει γίνει η φασαρία μου. Λέει, μου έρχονται μηνύματα εδώ πέρα τώρα και βλέπω ότι έχει γίνει θέμα. Να μην το ας πω. Ας γίνουν μπασχετικοί, γιατί είναι και οι άνθρωποι που πηγαίνουν αυτό σε αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει, φίλε. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μπασχετικός ή όχι. Όχι, ρε παιδί, μάλλον να σου πω κάτι. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Γνώμη σου, ας πούμε, και δεν έχουν πατήσει το άλλο αυτό. Μια φορά σε 100 χρόνια. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Για τον Πόσο να πούμε, τι κάνει ο Λουτσέσκο ακόμα εδώ? Εδώ είναι, φίλε, του δόθηκε πίστοση χρόνου και θα πρέπει να δείξει πράγματα. Ξεκάθαρα. Τι να πούμε. Ποια τράπεζα του δίνει τόση πίστοση αυτού του ανθρώπου, ρε παιδιά? Πίνω νερό στο όνομά σου, να ξέρεις. Λοιπόν, σ' αφήνω, φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Η μόνη τράπεζα που δεν δίνει πίστοση είναι η τράπεζα σπέρματος. Να ξέρετε. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Εμείς 16 Δεκεμβρίου έχουμε την αιμοδοσία μας. Θα σας πω αύριο η 13η αιμοδοσία. Θα σας πω ημέρα Σάββατο. Θα σας πω αύριο πού, πώς, τι, γιατί, πότε κτλ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κονσόρτσιουμ. Έλα, κονσόρτσιουμ, έλα. Λοιπόν, επειδή σε βλέπω ότι είσαι πολύ καλός άνθρωπος και ανεκτικός και θες να δώσεις πίστοση χρόνου που πήρες από κάποια τράπεζα προφανώς. Εγώ, πίστοση χρόνου. Ναι, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Πώς αντέχεις? Αν μεθαύριο, όχι, όχι. Όχι, όχι, μεθαύριο, όχι, μην το πεις καν. Άτο. Όχι, όχι. Όχι, αν δεν υπάρχει τίποτα μετά από το αν αυτό που θα πεις. Ξέρω. Όχι, μα δεν ξέρω τι θα πω. Πώς, να σου πω. Να σου πω, αν μεθαύριο στραβοπατήσει με τον Ατρόμητο, τι δεν θα πεις? Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Δεν, λέω, είπα, δεν ήθελα έλα, να πω αυτό. Έλα, πες. Η γλώσσα σου τρέχει τη διανύση. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις. Λοιπόν, εάν στο μεθαυριανό το μάτς βάλει ξανά το Σάχοφ και αφήσει έξω, ας πούμε, και το Μάτ, αφήσει τον Μπίσες, αφήσει τον Γκάτσε. Έλεος. Τι θα πεις τότε? Ό,τι λέω και τώρα που δεν τους βάζει. Τι να πω, θα πω κάτι άλλο. Τώρα με αποστόμωσες. Τι να σου, μα τι, αφού είσαι καθημερινός ακροατής. Λέω, όταν βλέπεις και δεν τραβάει ένας, άλλαξε το. Γιατί ο Κάτσε να είναι ρε παιδιά στο περιθώριο? Γιατί ο Μπίσβαρ να παίρνει περισσότερο χρόνο? Γιατί ο Λιμιός να παίρνει περισσότερο? Γιατί ο Δελιγιαννίδης? Κάθε μέρα δεν τα λέμε. Πώς λέμε στα ελληνικά τον άνθρωπο ο οποίος με τις ίδιες λανθασμένες κινήσεις προσπαθεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα? Μου έρχονται διάφορες ορολογίες. Α, λοιπόν, θα πω το λανθασμένα πείσμον. Ναι, πολύ, είσαι πολύ συγκαταβατικός. Προσπαθώ. Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλα. Ξεροκέφαλος, αγύριστο κεφάλι και τέτοια. Τέλος πάντων. Και ύποπτος, θα έλεγα εγώ. Ύποπτος, δεν θέλω να πω.
Δεν θέλω, δεν συμμερίζομαι. Είναι ύποπτος φυγής, είναι σίγουρα, έτσι. Δεν, υποψήφιος πέρα... λέγεται, όχι ύποπτος. Ναι, ναι, ύποπτος ναι, ναι, είναι λέξη που έχει δόλο μέσα, δηλαδή δεν θέλει να κερδίσει ο Λουτσέσκου. Όχι, τι? Δεν είπα αυτό. Προφανώς, ναι. Προφανώς, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, σημαίνει ότι είναι δέσμιος κάποιων καταστάσεων. Εμονών και... δέσμιος και κάποιων καταστάσεων. Θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν managers, υπάρχουν χαρτάκια. Ναι, υπάρχουν κοίταξε, όταν υπάρχει μια τέτοια. Δεν μπορεί να εξηγηθεί, ρε, παράδειγμα. Τι θες να πεις, για να μην αφήνουμε συννεφάκια και γκρίζα πράγματα, να μιλάμε με αλήθεια, να μην ανακρύψουμε τίποτα. Ναι. Αν λοιπόν υπάρχει όρος που λέει ότι ο Ελκαντουρί πρέπει να παίζει συνεχόμενα ματς ή να πιάσει στο τέλος του χρόνου συγκεκριμένο αριθμό. Γιατί αυτό ρωτάει ο κόσμος, ειδικά για το συγκεκριμένο, βλέπω ότι δεν βγαίνει με τίποτα αυτός, ρε παιδί μου. Ναι. Παρότι δεν έχει πιάσει απόδοση ούτε το μισό από την αξία του. Ας το πούν τουλάχιστον να γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει, φίλε, αυτό πλανάται ένα σύννεφο για όλα να υπάρχει νομοσιολογία. Δεν θα το πει και για το Σάχοφ, ας πούμε. Δεν θα το πει κανένας από την ΠΑΕ. Γιατί αν κάνανε τέτοια συμφωνία είναι εγκληματική. Είναι λάθος. Είναι εγκληματική συμφωνία. Είναι λάθος. Τώρα, αν ο μάνατζερ του παίχτη είναι τόσο γάτος που για να πάρει το OK, ο ΠΑΟ και τη μεταγραφή. Είμαστε κότες τότε. Είναι λάθος, φίλε. Πολύ είναι καλά λάθος. Έκανε ένας φίλος μου και τους έστειλε ένα email και τους λέει από εδώ και πέρα. Είναι λάθος. Να βάλετε ασπρόμαυρη κότα, όχι ασπρόμαυρη ατό. Εντάξει, τώρα μην πες με τα σύμβολα, ούτε για αστείο μην το λες αυτό. Μα σοβαρά μην μιλάμε. Αυτό δεν το λέμε ούτε για αστείο που είπες. Σοβαρά μιλάμε. Ο φίλος αυτός δεν είναι ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Όχι. Όταν πιάνει το σύμβολο στο στόμα και μπλέκει κότες και τέτοια είναι. Δεν είναι. Η αγανάκτηση. Φτάνει μέχρι σημείο. Το να παίζω με το σύμβολο και το έβλημα, άλλο η γενικευμένη. Αλλά να λες βγάλε το σύμβολο και βάλτε κότα, φίλε, δεν πάω για μένα. Τέλος. Όσο οργισμένος και να είναι, να ξέρεις. Υπάρχει μια γενικευόμενη, θα το πω έτσι, αντίληψη ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση ανάμεσα στον κόσμο του ΠΑΟΚ και ανάμεσα στη δίκη σου. Πολύ μεγάλη δεν θα έλεγα. Διαφωνίες πολλές φυσικά. Αλλά βγάλε το έμβλημα και βάλε δεν υπάρχει. Φίλε να ξέρεις. Ούτε δεν το λέμε ούτε για αστείο. Ούτε μεθυσμένοι δεν λέμε τέτοιες κουβέντες. Καλά. Έγινε. Λοιπόν, φιλιά. Περιμένουμε και βλέπουμε. Αυτό κοσόρτσι μου όπως το λες. Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Α, διάλειμμα Τούμπεν και επιστρέφω. Α, υπενθυμίζουμε Δαβανόπουλος ό,τι θέλετε σε μοτοσυκλέτα. Ό,τι θέλετε σε παπί, σε σκούτερ. Εκεί στη Μοναστηρίο 102 τα πάντα όλα. Τρέλα, φοβερή ποικιλία, φοβερή γνώση για τη μοτοσυκλέτα και όλα τα αξεσουάρ βέβαια που έχει μαζί. Τρελαίνει κόσμο Δαβανό. Κάντε τη βόλτα σας, ενημερωθείτε εσείς που είστε λάτρεις του δικύκλου. Έχετε ακριβώς τον σωστό άνθρωπο. Χρόνια τώρα στη μοτοσυκλέτα. Δαβανόπουλος στη Μοναστηρίου 102. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, υπενθυμίζουμε, ηχοσύστημα Sony. Καταπληκτικό. Κληρώνουμε σήμερα αξίες 120 ευρώ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! 1, 2, 3, 4. Έτσι πως μ' αρέσει ο αγγλικός στίχος, ρε βίβι μου. Πάμε όλα γιάχμα, εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε, πάμε στην τελική ευθεία. Χωρίς να λαχανιάζουμε, η εκπομπή έχει τρομερή φυσική κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Μιχάλη του Ρατζίδη. Ξέρεις τι να γράψεις και πότε. Μην υπάρχει περίπτωση. Φίλε, ανασταίνει και τον πεθαμένο. 23-10-287-888 και μπατή θα φέρουμε στο στούντιο και άλλους αέριδες, μην νομίζετε, και κάτι βαρδάριδες και εντάξει και πουνέντιδες όλους. Ό,τι θέλετε πάμε στις γραμμές, περιμένουν, ξαναλέγω τελευταία φορά ότι κληρώνουμε καταπληκτικό δώρο σήμερα. Ηχοσύστημα Sony αξίας 120 ευρώ. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνουτε στο 54526. Καλημέρα σας, νέοι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Είχα ένα αεριστό. Έλα φίλε, σε ακούμε. Η εκπομπή έχει κλάση. Εννοεί μαΐτα, δηλαδή φινέτσα, δηλαδή επίπεδο. Για πες. Δηλαδή απ' όλα. Δόκτωρες είσαι. Τι φτιάνς, κουστάκι. Τι φτιάνς φίλε, αυτές οι καταλήξεις. Τι φτιάνς. Τι ωραία φίλε, τι ωραία. Πήρα να σου πω μια καλημέρα και έχω να κραίνουμε. Αγόρι μου, πες αυτά που θες, ξεδίπλωσε τις χάρες σου, σκόρπισε μας τα μοσαϊκά, κάνε σαματά. Βγες είχα το αφήσα. Αυτός ο προπονητής πήρε ανέτοιμη ομάδα η οποία έχει νικήσει 2-0. Ναι. Ναι. Προχώρα. Έστερσον, 2-0 ήταν νομίζω.
Προχώρα. Για καλάθια. Και πήγαμε εκεί και χάσαμε με άλλον προπονητάρα. Τέλος πάντων. Δεν βρήκε καλή κατάσταση ο Λουτσέσκου. Εγώ δεν είμαι φαν, το ξέρετε, το έχω πει πριν έρθει. Δεν είναι ωραίο να λέμε μετά. Και εγώ το έλεγα πριν έρθει, αν δεν έχει κανοζαφέρει μαζί του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κανοζαφέρει. Ήταν και προπονητής της Χάνης που ήταν με τον Καραβάκη, τον Μαρινάκη και με τον Καράβη. Μάλλον με τον Κασναφέρι λες. Αυτό. Ο χέρι-χέρι. Τι έγινε ρε αυτός ο χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρι. Πήγε άλλο τώρα στο Ατρόμητο ή Απόλλων. Κάπου πήγε σε άλλη ομάδα. Όχι ρε, στον Απόλλωνα είναι. Στον Απόλλωνα Σμύρνης Αθηνών. Για πες λοιπόν, για πες, ντόκτορ. Καλά ρε Κουστάκη, καλά. Αυτός ακούω. Ζουμουσού αδερφέ μου. Αυτό. Ζουμουσού. Αυτό πάνω απ' όλα. Ζουμουσού σιόλνιε. Έτσι φίλε, ζουμου σόνι γίνεται, δηλαδή πως λέμε σκόντα ξάνθη. Να βάλω χορηγό στο ζουμου σου δεν βάζω φίλε. Είδες Κουστάκι μόλις άλλαξε το καθεστώς, πόσοι σε δείξαν και φύγαν, πόσοι σου μάλιστα άρχισαν να καταστρέφονται. Ναι βέβαια, έτσι είναι φίλε, έτσι είναι. Πού ήταν Παφρακικός, πού ήταν Σαρδέλης, όχι Σαρδέλης, αλλά πώς ήταν. Καλονίρε. Αυτή που όταν έβγαινε στην Ευρώπη λεγόταν Gorgeous FC. Πού είναι αυτές οι ομάδες. Πού είναι, γεια. Κάτι Βέρειες, κάτι... έτσι είναι. Έτσι είναι, αδερφέ. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Να τα λέτε αυτά, να τα ακούμε. Να τα λέμε, να τα ακούγεται. Έγινε, Dr. Βαγγέλη. Υπομονή μέχρι τον Παναθηναϊκό, μετά θα αλλάξουμε τον προπονητή. Patience. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Έτσι λέει. Το έχει βάλει ο κόσμος στο μυαλό του μέχρι τον Παναθηναϊκό, μετά θα αλλάξουμε προπονητή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άγγις. Γεια σου Ράγκη. Το να παρακαλάμε όμως να χάσουμε. Λάθος μεγάλο. Είναι... Τα έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται τώρα να μην λέμε τα ίδια. Είναι πλακή αυτό. Έχουμε πει χιλιάδες φορές. Είναι λάθος μεγάλο να θέλουμε να αποτύχει για να έρθει κάποιος που γουστάρουμε. Αν περιμένουμε να χάσουμε. Όχι παιδιά. Πρόσεξε. Άλλο αυτό που λέει κάποιος. Πρόσεξε. Άλλο αυτό. Από τους πρώτους που το είπε αυτό. Άλλο που λέει ο κόσμος ότι. Μήπως πρέπει να χάσουμε για να φύγει αυτός να έρθει κάποιος καλύτερος. Και άλλο να θέλω να χάσω επειδή δεν γουστάρω αυτόν συγκεκριμένα και θέλω άλλον συγκεκριμένο ή έχω αιμονή με κάποιο πρόσωπο. Είναι λάθος, έτσι. Τώρα, αυτός που λέει ότι μήπως να χάσει για να το διώξει, για να φέρουμε ένα καλύτερο. Αυτό και να ξέρεις θα γίνει και με τον άλλο προπονητή που θα έρθει. Γιατί κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι. Εννοείται. Να πω κάτι για τον μπάσκετ. Ναι. Έχω 4,5-5 χρόνια διαρκείας. Ναι. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Ακριβώς. Και να ξέρω κάτι δεν θα το πω γιατί δεν ξέρω και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, επειδή ασχολούμαι λίγο, πάω στο παλατάκι. Εγώ 4 χρόνια στον Μπρέλεβιτς και στο Σταυρόπουλο και στα άλλα παιδιά τους λούζα από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά όχι με βρίσιμο και με τέτοιο. Όχι. Με κριτική. Όχι, μα γι' αυτό είπα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει υποθεί. Δεν με έχουν κόψει ποτέ διαρκείας. Δεν με καλέσανε, δεν με είπαν τίποτα μπροστά. Τους έχω πει και την τελευταία φορά, τώρα πριν λίγες μέρες, κάντε, λέω, αυτό που έκανε ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ερεστέχνη. Τον κύριο Καζαρή και τον κύριο Δημοκράτη. Ναι. Κάντε αυτό εδώ. Αυτοί βάζουν τον ΠΑΟΚ πάνω από όλα. Άστο, μην το συζητάς. Μιλάς για δύο ανθρώπους τώρα. Μιλάς για δύο ανθρώπους, ειδικά τον κύριο Δημοκράτη που το ξέρω κάπως πιο καλά από τις εκδηλώσεις που παρουσίασα, ας πούμε. Τι να πούμε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή έχουν δώσει τη ζωή τους, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ. Είδες, αλλάξανε προπονητές όταν έπρεπε. Και δεν λογάριασαν ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν θα απαξιώσουμε τον Πρέλεβιτς. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα μας. Ποτέ, καταρχήν δεν μπορεί κανένας να απαξιώσει τον Μπρέλεβιτς. Δεν υπάρχει κάποιος που είναι τόσο σημαντικός, τόσο μεγάλος και δυνατός. Επίτρεψέ μου. Ναι. Άλλο ασκούμε κριτική, γιατί ο Μπρέλεβιτς είναι πραγματικά, το έχουμε πει, μύθος. Και ξαναλέω, άλλο η κριτική και άλλο να αποδομήσει τον Μπρέλεβιτς. Φίλε, δεν μπορεί κανένας να τον... Τα παιδιά που είναι εκεί κρατάνε τον ΠΑΟΚ εκεί που μπορούν να τον κρατήσουν. Παρακάτω δεν τον αφήνουν να πάει. Αυτό το ξέρετε. Ναι. Εγώ είμαι ο πρώτος που ταχώνω και στον Μπρέλεβιτς και στο Σταυρόπουλο και στα άλλα παιδιά. Αλλά παιδιά, μέχρι εκεί δεν μπορούν παραπάνω. Τι να κάνουνε. Εντάξει, εγώ τρελαίνω πιο πολύ από όλους. Εγώ έχω σπάσει πόδι για βλακίες. Από τα νεύρα μου.
Αλλά έχω κάνει κακό στον εαυτό μου. Όχι να βρίζω την ομάδα μου και, το, και τους άλλους. Όχι, είπαμε, άλλο κριτική. Δεν μιλάμε για βρυσίδια τώρα. Αλίμονο, αλίμονο. Έγινε, Άκη, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Αύριο θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση για να δώσουμε πάλι και θα δούμε τι και πώς. Έχουμε αύριο σημαντικά δώρα να δώσουμε. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Με υγεία και για όλους. Είσαι ο... Είμαι ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Και παλιότερα που είχα πει για το κάρο με τα γάλατα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θα με βγάλω και παρατσούκλι τώρα. Θα λέω ο μικρός Γαλατάς. Ο μικρός Γαλατάς, φίλε, που μπορεί να υποστηρίζει και Γαλατάς Αράι, άμα θες, ξέρω εγώ. Λέμε, ρε παιδί. Όχι. Έλα, μικρέ Γαλατά. Γαλατίσκος, δηλαδή, ο Γαλατίσκος. Ναι, για πες, μικρέ Γαλατά. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρό σχόλιο για το θέμα της ΚΑΕ. Πολύ μικρό. Ναι. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει στα παραμέσα. Αυτό, γι' αυτό έβαλα ένα αν και είπα, δεν θέλω να το παίζω πολύ ξέρος, ότι δεν το γνωρίζω το θέμα καλά. Έτσι, απλά μου ζητήσα να το σχολιάσω, θα μάθω και θα σας πω, δεν έχω κανένα ζήτημα. Κάτι θα έγινε. Μα ακριβώς. Χοντρό, το οποίο ακριβώς. Δεν το ξέρουμε, όταν θα το μάθουμε τότε μπορούμε να είπα κάνουμε... Είπα μόνο απλά. Να πούμε, ναι, είπα να απλά. Αν αφαιρέθηκαν κάποια διαρκείας εξαιτίας σκληρής κριτικής στο διαδίκτυο, είναι λάθος. Είπα αν είναι μόνο αυτό. Αν είναι άλλα πράγματα που δεν τα ξέρουμε, θα τα μάθουμε, θα μας πληροφορήσουν, θα χαρούμε πάρα πολύ, τότε ναι. Αλλιώς, εφόσον... Είμαστε εκτεθειμένοι, είμαστε δημόσια πρόσωπα, είναι δημόσια πρόσωπα οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Ο Μπάνε είναι μύθος. Δηλαδή δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Άλλο έτερον, εκάτερον. Μόνο καυγάς δεν γίνεται. Εντάξει. Αυτό έχω μάθει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για το Λουτσέσκο νομίζω ξέρω τι φταίει και δεν μπορεί να πάρει προς η ομάδα. Δεν πέρασε από το τούνελ της Φαλιάρας. Έτσι, ε. Κοίταξε, λοιπόν, τις έφαγε τις Φαλιάρες αυτός από Λιβαδιά, από Απόλλωνα, από Λάρισα και αυτό ένα τούνελ ήταν. Το τούνελ είναι πιο καλό. Το άλλο τούνελ δεν πέρασε. Τώρα τούνελ. Το χρωστάμε. Τι να πω. Νομίζω το καταλαβαίνετε όταν λέμε ότι είναι ειλικρινές. Επειδή καταλαβαίνει ο κόσμος που ακούει, αν λες αλήθεια ή ψέματα, ότι πραγματικά θέλουμε να πετύχει ο Λουτσέσκου, ασχέτως αν έχουμε πολύ ισχυρές αμφιβολίες, αν μπορεί. Θέλουμε όμως, δεν θέλουμε να αποτύχει. Θα σου πω μια κουβέντα. Γιατί πρέπει να λέμε και τα στραβά και τα καλά. Αμυντικά ο ΠΑΟΚ, που τον βλέπω πάρα πολλά χρόνια, είναι καλύτερος και από το Σάντος. Κοίταξε. Δεν έχετε φάσεις ούτε με αίτηση. Τώρα αν είμαστε γκαντέμιδες και με τρεις κόντρες χάσαμε τρία παιχνίδια, συγγνώμη ρε φίλε. Αμυντικά υπάρχει μια βελτίωση που πιστεύω ότι οφείλεται στο μεγάλο τερματοφύλακα που έχουμε πλέον. Και στην άμυνα και στην και παρουσία του Σαμπράνο που είναι εγγύηση ασχέτως αν έχει σκοτεινά σημεία και στο τρομερό ανέβασμα του Βαρέλα σε σχέση με πέρσι. Τώρα βέβαια πιστώνεται και ο προπονητής που αυτό είναι το δυνατό του σημείο και ας θέλει να το αρνηθεί η άμυνα, έτσι είχε μάθει το σφίξιμο πίσω, αυτό είναι το θετικό. Το θέμα είναι μπροστά να δημιουργούμε και να παίζει ο ΠΑΟΚ και επιθετικό ποδόσφαιρο. Μην κλαίνετε και φοβάται. Εμείς είμαστε η ομάδα με τους οπαδούς οι οποίοι έχουν πάρει τα περισσότερα κεφαλικά. Αν πάρει την ιστορία και τη διαβάσει. Όντως, φίλε. Έχουμε εκπαιδευτεί. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει κεφαλικό. Είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτό το θέμα. Μας βγάζει το καπέλο. Εντάξει. Και ήθελα να πω κάτι ίσως προπονητικό. Δεν είμαι προπονητής. Έχω παίξει μπάλα, γνωρίζω μπάλα, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να παίξει με δύο επιθετικούς, γιατί όλοι μας παίζουν αμυντικοί. Δεν χρειαζόμαστε αυτό το 4-2-3-1. Πιστεύω θα μπορούσε να παίξει ο Πρίγιοβιτς με τον Μακ μπροστά σε μια ευθεία στο 4-4-2. Έτσι προσωπική μου άποψη, έτσι δεν κάνω τον προπονητή. Ναι, ναι. Νομίζω ότι η ομάδα θα μπορούσε να πιέσει περισσότερο, γιατί με έναν Πρίγιοβιτς με 5 αμυντικούς στην άμυνα στον κάθε αντίπαλο, σίγουρα θα δυσκολευόμαστε και θα δυσκολευτούμε να βγάλουμε φάσεις. Δεν ξέρω, είναι άποψή μου αυτή. Δεν χρειάζεται να σπαστεί κανένας άλλος. Απλά έτσι το βλέπω ποδοσφαιρικά και από το πρόπο που παίζουμε πολλές φορές βλέπεις, ξέρεις, παίζουμε, δεν μας βγαίνει, βάζουμε δεύτερο επιθετικό, βάζουμε 4-2-4, κάνουμε διάφορα αλχημίες και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζεται και στο προακόν που είναι... Ναι. Είναι μεν παιχνίδι, αλλά έχει μια λιθοφάνεια μέσα στο θέμα το πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να δω περισσότερο τροφοδότηση με πάσες στον Πρίγιοβιτς. Όταν έχεις ένα τέτοιο εργαλείο που ξέρεις ότι στις 3-4 φάσεις θα σου βάλει ένα-δυο γκολ, θα φρόντιζα να προσαρμόσω και το σύστημά μου να βγαίνουν πάσες, να τροφοδοτείται αυτό. Σαν ο Μπίσεσβαρ που έχει κάθετη. Θα είναι ο Πέλκας που επίσης έχει πάσα. Θα είναι ο πιο ανεβασμένος Καντουρί. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν στέκομαι στα πρόσωπα. Αλλά οφείλεις, όταν έχεις, φίλε, ένα τέτοιο φορ,
να τον τροφοδοτήσει, να μην βολοδέρνει από εδώ από εκεί, να πάθει το τέλος αυτό που έπαθε και ο Κλάους, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πάρει πάσες, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν μπορεί να ξεμαρκαριστεί. Όταν παίζει με δύο και τρεις αντιπάλους, εντάξει δεν είναι, δηλαδή και το Ρονάλντο να βάλεις, δεν ναι. θα μπορείς να σου παίξει. Λες δηλαδή να βάζα και ένα δεύτερο δίπλα, να παίζαμε με δύο επιθετικούς, να βάζα τον Μακ δίπλα του. Ένας ψηλός, ένας κοντός. Τέλος, δεν ξέρω, ίσως. Και με Βιερίνη αριστερά, δεξιά ξέρω εγώ τον Κάμπος, για να ανοίγει η άμυνα και με δύο επιθετικούς, νομίζω ο κάθε αμυντικός από την αντίπολη άμα θα τραβάει. Θα πηγαίνει με έναν επιθετικό. Να δούμε. Πρέπει να βρει τρόπο. Έχουμε τους παίχτες να το στηρίξουμε αυτό το 4-4-2. Κάνε αλχημίες. Βρες τον τρόπο. Βρες τον τρόπο του σωστό. Δείξε. Καλό το αμυντικό το 4-2. Αλλά καμία ομάδα δεν μπορεί να μας φέρει σε επιθετικά. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε. Φιλιά. Πάμε τρεις τελευταίες γραμμές. Πρέπει να βγάλω και τον νικητή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλό το παιδί. Να συνδέσουμε λίγο το θέμα του ΠΑΟΚ με τη διαφήμιση, με το δώρο που δίνει σήμερα. Ναι. Ότι στον ΠΑΟΚ ξώνει και καλά, πρέπει πάντα να έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το καταφέρουμε. Φοβερό. Είναι μαγικό. Λες για τον μπάσκετ τώρα αυτό που έγινε. Και για τον μπάσκετ. Για τα πάντα. Γνωρίζεις να μας πεις λίγο παραπάνω, γιατί το θέμα δεν το γνωρίζω σε βάθος. Τις λεπτομέρειες δεν ξέρω. Και ναι. όταν δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Okay. Απλά ποια είναι τα δύο άτομα. Ναι. Επειδή τα δύο άτομα είναι και επώνυμοι παοξίδες. Ναι. Και γιατί να το πούμε, πόσο ξέρω είναι του Κωνσταντίνου του Πανάκα σίγουρα. Ναι, ναι. Ο Κωνσταντίνος ο Πανάκας είναι και μέλος αυτής της διοίκησης. Ναι, ναι. Και ξέρουμε ότι έχει βοηθήσει στον και είναι και μπασκετικός και χρόνια ο άνθρωπος έχει άρρωστος και έχει βοηθήσει και έχει και από την τσέπη του και διάφορα, τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα αν υπάρχουν από πίσω προσωπικά προβλήματα και τα λοιπά, νομίζω ότι οφείλουν να το πούνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Εμείς οτιδήποτε άλλο και να πούμε είναι εικασίες. Πιστεύω θα μιλήσει στο Ζαγόρα έτσι κι αλλιώς. Αυτό ακριβώς. Ο Κώστας αφού βγαίνει. Θα ακούσουμε, θα ακούσουμε τι θα πει. Θα ήταν σωστό εκ μέρους και της ΚΑΕ να ακούσουμε οτιδήποτε. Φυσικά. Απλά λέω γενικά ότι έχουμε, επειδή είμαστε ως λαός, ζούμε τα πάντα στα άκρα. Και γιγαντώνονται όλα τα προβλήματα. Και στο θέμα. Και για τον Εραστέχνη, επειδή εγώ ήμουν ένας από αυτούς που πολέμησαν στο παρελθόν τον Θανάση τον Καθαρή και το παραδέχομαι και ήταν τα λάθη μου. Έτσι. Ναι. Γιατί θεωρούσα, δεν το έκανα γιατί είχα κανένα προσωπικό τότε θεωρούσες ότι... θεωρούσα ότι έχει κάνει κάτι λάθος. Να είναι πρωταγωνιστής με τα χρήματα που είχε τότε τη δυνατότητα να είναι πρωταγωνιστής σε όλα τα αθλήματα το ερασιτεχνικό τμήμα. Η διαφορά ήταν στην αντίληψη ότι ο κύριος Καθαρής πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει αθλητισμό. Αυτό το πράγμα άλλαξε. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον πρωταγωνιστής παντού. Σε πολλά αθλήματα. Ναι, νομίζω σχεδόν σε όλα. Γι' αυτό λέμε respect σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά και μόνο που κράτησε τον ΠΑΟΚ στα δύσκολα και κατάφερε αυτό το πράγμα σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους σχεδόν ανά την Ελλάδα να μην διαλυθεί οικονομικά, να είναι τακτοποιημένος ως σύλλογος και να είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστής σχεδόν παντού, πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο. Οι εμπάθειες δεν χωράνε αν αγαπάς κάτι πραγματικά. Φυσικά. Πέρα, ξεπερνάς τους εγωισμούς. Ή το λίμωνο, αυτό το πράγμα το έχουμε πει πολλές φορές. Το έχουμε πει, αλλά στην πράξη κάνουμε έτσι. Άλλα. Και αυτό το βλέπεις καθημερινά, σε κάθε δευτερόλεπτο. Προσπαθούμε όλοι να επιβάλλουμε τα θέλω μας πάνω στο ΠΑΟΚ. Αυτό το ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα σου είπα ότι ήταν η μεγαλύτερη μου. Ναι, αλλά είναι και τόσο δύσκολο. Είναι τόσο δύσκολο όμως. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να θεματίζουμε συνέχεια και να τα ισοπεδώνουμε. Έγινε, Χριστάρα μου, έγινε. Σε φιλό, σε φιλό. Πάμε δύο γραμμές ακόμα γρήγορα, ναι. Καλημέρα σας. Πάμε στη μέθ' επόμενη και τελευταία που θα βγάλει και τον νικητή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σωστή, Δημήτρης. Έλα Δημήτρη, έλα, σε ακούω. Δύο πραγματάκια μόνο. Ναι. Είπες πιο μπροστά για το βόλεϊ, για Κάλβο. Κάλβο και Σεπέδα μου είπε ένα πουλάκι πάρα πολύ έμπιστο και τον πιστεύω 100% ότι θα γίνει. Όσες φορές μου έχει πει πληροφορία, επειδή με εμπιστεύετε. Μία παρατήρηση μόνο. Ο Κάλβο είναι Πασαδόρος. Ναι. Ο Πασαδόρος που έχουμε φέτος, ο Βάλκιερς, θα είναι τραγικό, έστω και σαν σκέψη, να γίνει οτιδήποτε για να αλλάχθει. Δεν νομίζω ότι θα έρθει κάποιος για να φύγει. Στην ομάδα, κάποιος άλλος. Αυτό που της λείπει από τις άλλες θέσεις. Δεν ξέρω. Ναι. Να σου πω ότι τώρα, εδώ δεν είμαι ειδικός, να σου πω για θέσεις στο βόλεϊ, ούτε ξέρω αν έρχεται κάποιος για να φύγει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω ο Γκόμες που γύρισε και καταχάρηκα τον υπεραγαπώ το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν ο τραυματισμός στο χέρι είναι πάρα πολύ ύπουλος, αν μπορεί να είναι 100% εκεί.
Ναι. Έτσι, ας, πάει, να περιμένουμε να καλά, δούμε. Ναι, να περιμένουμε να δούμε αν αυτοί οι δύο που έμαθα ότι θα. Αν έρθουν, αν επιστρέψουν όντως ο Κάλβο και ο Σεπέδα, να το δω. Πρώτα γιατί έχω κι εγώ μια επιφύλαξη. Αν και μου είπε πες το. Για Σεπέδα, ναι, να το ξαναπώ. Κάλβο και δεν το ξέρουμε. Και απ' την άλλη έχουμε τον Βάλκερς, ο οποίος τον έχουμε δει και ο άνθρωπος είναι άπειρος. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Δεν νομίζω ότι έρχεται κάποιος για να φύγει κάποιος άλλος. Ξαναλέω. Έχω αυτήν την αίσθηση. Δεν χωράνε και οι δύο όμως στη θέση του Πασαδόρου. Είναι πλεονεξία αυτό. Δεν γίνεται να έχεις δύο Πασαδόρους. Θα δείξει. Μπορεί να, να κάνει λάθος η πληροφορία. Δώσε μου πριν φύγει, σε παρακαλώ, από το 1 μέχρι το 68. Ένα νούμερο για να δώσω τον νικητή μας, να τον βγάλουμε και στον αέρα. Έχω και ένα δεύτερο θεματάκι. Πάρα πολύ σύντομο. Πες μου, σε παρακαλώ. Ένα σχόλιο μόνο. Ναι. Όχι άλλο Σάκοφ, ρε παιδιά. Φτάνει. Εντάξει. Όχι άλλο Σάκοφ. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε χωρίς πολλά-πολλά. Δώσε μου το νούμερο να φύγω. Από το 1 ως το 68. Ως το 32. Το 32. Έγινε. Ναι. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Λοιπόν. Πάω να δω. Λοιπόν, ο νικητής είναι ο Ερινέλης Πάρης. Ρε το φωτογράφο! 6944-7-64. Καλημέρα Κωστή, θέλω το ηχοσύστημα για να ακούω. Βάλε, πάρε τηλέφωνο 6944-7-64. Παλιό ζουμουσάκι, πιστός ακροατής, Ερινέλης Πάρης. Να το βγάλουμε αέρα. Βαριλής, ακούς? 6944-7-64. Ερινέλης Πάρης κερδίζει σήμερα το ηχοσύστημα από τη Sony και από την Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα το δούμε το θέμα. Μου λέει ο Βαγγελής Κωστή, ο Ερίκη έφυγε για να έρθει ο Βιερίνια και όχι για να μείνει ο Τζάλμα. Το έχουμε καταλάβει πιο πολύ. Κάνεις λάθος, φίλε μου Βαγγέλη. Αν δεν ξέρω, δεν λέω. Γνωρίζω ότι προτάθηκε στο Τζάλμα να φύγει. Ο Τζάλμα δεν ήθελε. Είπαν στον Ερίκη και έφυγε ο Ερίκη. Έπρεπε να φύγει ένας από τους δύο. Ο Τζάλμα δεν ήθελε, έφυγε ο Ερίκε. Το ξέρω το θέμα 100%. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλά στο παιδί! Ενοχλούμε? Όχι, περίμενε. Τι? Να κλείσουμε, μα είναι. Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα. Λέγεται και Ποποφαρδία. Ένα στα 68. Φίλε, αδερφέ, πάρει. Κέρδισες το ηχοσύστημα της Sony. Έστειλε το μήνυμά σου, κληρώθηκες. Ευγνωμονείς την καλή σου τύχη, το Λίμπερο και εμάς την εκπομπή και την Electronet και τη Sony, αδερφέ μου. Θα σου πω πως θα πας να πάρεις το οικοσύστημα. Να είσαι πάντα τυχερός. Ευχαριστώ πολύ, αγόρι. Φιλιά, φιλιά πολλά. Είναι σε δουλειά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μιλήσει, το καταλάβαμε. Οκ, okay. Σεμνά, ταπεινά τα πάω όλα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος εκπομπής. Ακόμα μια εκπομπή πολυρυθμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Και βέβαια μην ξεχνάτε, καλό 23-12-200-500, ενημερωθείτε οπωσδήποτε για τη νούμερο 1 εταιρεία. Έτσι, φυσική αλόι, τα 3 λίτρα 59,90. Έρχεται στο σπίτι σας και 20 ευρώ δώρα, κρέμες, λοσιός, από αν. Τα πάντα όλα. Ό,τι πρέπει για τον οργανισμό σας. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτής, μπαμπάς και ιός. Πατήρι ιός και η πρώτη τέντα είναι το θέμα. Και αντιανεμικές ελαττίνες 4-30-011, Καλαμαριά, Πορύχη, Χαλκιδική. Φυσικά Λαδόκορα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Οι εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από τον Αγιώργη. Εκεί απέναντι το Μασούτι 705-750 τη Λιβεριά. Bye, 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 Ζούμου, σου λέμε, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, bye.